Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολη 95. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με την γνωστή συνταγή τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, καθώς το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου δεν ισχύει πλέον, υπάρχει μόνο η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Έχουν μεγάλη πείρα, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Χορηγός μας η Hyundai Εσκιά της Βαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην οποία μπορείτε να βρείτε όλα τα μοντέλα έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με το Hyundai Tucson να το αγοράζετε με 18.990 ευρώ. Καλά ακούσατε, πέρα από όσα βλέπετε στις διαφημίσεις δεν έχετε παρά να πάτε μια βόλτα από εκεί να το δείτε ζωντανά, να το οδηγήσετε και να αποφασίσετε αν τελικά είναι αυτό το οποίο σας ταιριάζει. Ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα, μπαίνουμε ήδη στο τελευταίο μήνα της άνοιξης. Το πιο ωραίο είναι ότι ο Μάιος έρχεται δυναμικά με μοναδικές ανοιξιάτικες εκτόσεις στο Mediterranean Cosmos. Και για ακόμα περισσότερο shopping therapy, τα καταστήματα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 7 Μαΐου. Όταν πεινάς μπαίνεις στο deliveras.gr, εκεί όπου υπάρχουν 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές. Κάνεις παραγγελία σου εκεί και μέσω του εύχριστου ανανεωμένου app. Όταν πεινάς, deliveras.gr. Λοιπόν, Κωστή, καλησπέρα. Η πιο πρόσφατη είδηση ήρθε από τον Κυριάκο Θωμαίδη, όπου ο Ηρακλής για την οφειλή στον Νίκο Πορτουλίδη, όπως μετέφερε ο ίδιος από τα όσα συμβαίνουν στην ΕΠΟ και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μάλλον από αυτό αποχαιρετά τη Super League. Δηλαδή πόσο το χρωστάει? Το ποσό δεν το γνωρίζω. 40.000 ευρώ ήτανε. Ήτανε, δεν ήτανε. Ήταν καμία εκατοστή χιλιάδες, έλεγε ο Θωμαίδης. 40.000 για το ποσό που συμφώνησαν. Δεν ξέρω τι συμφώνησαν, και αυτό σου λέω. Ναι, δηλαδή κάτσε ρε κόκκινε. Δεν ξέρω αν είναι αυτά που συμφώνησαν. Σε χρωστάω εγώ 5.000 ευρώ. Ναι. Σε χρωστάω. Και μου λες ρε φίλε τι θα γίνει και τα λοιπά, δυσκολεύομαι ρε κόκκινε και τα λοιπά. Να έχω 3.200 μπορώ να σου δώσω να τελειώνουμε. Έλα μωρέ δώστα αύριο στην καφετέρια. Ναι. Και δεν έρχομαι εγώ στην καφετέρια να σου δώσω 3.200. Ναι. Δεν σε παίρνω τηλέφωνο δηλαδή και τα λοιπά. Δεν είμαι δηλαδή στη συμφωνία μου λάθος. Τι λάθος ρε φίλε. Ναι. Είσαι ό,τι χειρότερο. Άκου κόκκινε να σου πω μια κουβέντα. Ό,τι χειρότερο. Εάν μια ομάδα Α Εθνικής για 40.000 ευρώ χάσει 3 βαθμούς και πέσει κατηγορία, ας πάει στο διάλογο και να μην γυρίσει. Εάν δηλαδή μια ομάδα στην Α Εθνική δεν έχει να πληρώσει ένα ποδοσφαιριστή 40.000 και από αυτό το ποσό είναι να πέσει κατηγορία, να πάει στο διάλογο και να μην ξανάρθει. Αν υπάρχει ένα τέτοιο ποσό δηλαδή. Πρώτον. Δεύτερον, εάν υπάρχει ένα τέτοιο ποσό 40.000 ευρώ που δεν μπορεί ούτε από την οικογένεια του Ηρακλή, να πάει ο Καγιούρης δηλαδή να χτυπήσει σε 5 Ηρακλειδείς, να πήρε παιδιά, να οι οπαδοί μαζέψαν 5 χιλιάρικα. Δεν μαζεύουμε κι εμείς άλλα 30 να είστε για να πάτε στο ανάθεμα. Εάν η οικογένεια του Ηρακλή, αυτός εδώ ο Καγιούλης και ο άλλος εκεί ο Καρασγέρης, ο Παπαθανασάκης, δεν έχουν 40 χιλιάρικα να πληρώσουν ένα ποδοσφαιριστή, να πέσετε ρε κόκκινα και να πάτε στο διάλο. Αυτό λέω εγώ. Αυτή, άποψη δεν θες. Για 40 χιλιάρικα εσύ θα δίνεις 500 ευρώ να μην πέσει ο Ηρακλής.
Πού να δώσει 500 ευρώ. Εσύ στη Δέσπο δεν δίνει μισό ευρώ για να πάρει τη ρόπιτα να πούμε από το ΑΔΕΛΤΑ. Καρκαρκαρκαρ. Τι αστείο. Χουβαρντάδε όλοι. Χουβαρντάδε. Τέλειε. Από τη στιγμή που. Τη στιγμή είναι ο κομπότη, ρε φιλέ. Στη μέση. Τη στιγμή τι. Τα λέγαμε. Τα λέγαμε πριν από 10 μέρες. Αυτό χαλασμένο είναι εδώ. Όχι. Γιατί δεν βγάζει αέρα. Γιατί το άναψε κανεί. Άναψε, ορίστε. Θα το ανάψουμε. Πότε, όταν πεθάνουμε από κανένα έμφραγμα. Να πεθάνει και να ησυχάσουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν ψοφάζει η ρεκόκκινη, δεν σε κλάψει και κανένα. Πίσω και εγώ. Λοιπόν, τουλάχιστον για μα 5 δάκρυα θα πέσουν πάνω από τον τάφο. Δηλαδή, αν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, θα σε απασχολεί πόσα δάκρυα θα πέσουν. Δεν είναι και πώ θα φύγει, δηλαδή. Το ίδιο είναι να λένε ρε παιδί μου να στεναχωρηθούν και 10 άνθρωποι. Το ίδιο να κάνουν κάκα πάνω από τον τάφο. Εντάξει. Όσοι. Ξέρεις πόσοι θα κάνουν κάκα πάνω από τον τάφο το δικό σου έτσι και ψοφίζεις. Για πες. Ένα κάρο. Ένα κάρο κάκα. Ένα κάρο κάκα. Ή ένα κάρο άνθρωπο. Άντε ρε σκατόψυχη, καλά σε είπε ο Βέλιος θα πούμε. Σε πιάσε ο πόνος τώρα για τον Ηρακλή, ο Κυριάκος τον Παΐδης. Κάνε μια ραδιοφωνική εκπομπή αφού είσαι Ηρακλάρχης. Μάζεψε 40 χιλιάρικα, όπως μαζεύεις για να κάνεις και τον καλόν, να πάρεις και πόντους και από τον κόσμο του Ηρακλή και γενικά να ακουστείς. Έκανες τίποτα, κουνήθηκες. Κουνήθηκες. Αν κάνω, παστουρμαδόπιτες αν κάνω και το πω, ναι. Είναι σαν να μην το έκανε. Δεν το έκανε. Αν δεν μάζεψε κανένα φράγκο. Αν κάνω και το πω. Μάζεψε τίποτα. Είναι σαν να μην το έκανε. Άσε ρε παραμύθα. Και γιατί να σε ενημερώσω αν έκανα. Εμένα. Σε μένα να κάνει κάτι, ενημερώνει στο Facebook καταρχήν. Ενημερώνω τι. Στο Facebook. Πα στην Καλλικράτεια να πούμε. Βάζει τα ποδάρια σου, τα σουτσουκάκια, τα σμυρνέικα φωτογραφία. Είμαι βλάκας δηλαδή. Εγώ, ναι, εγώ λες ότι είσαι στη Χονολουλού, σε πιστεύουν οι άλλοι και τελειώνει το παραμύθι. Έλα, τελείωνε, άσε. Δεν θα πεις ούτε όνομα ούτε τίποτα. Όχι, δεν λέω. Για να δεις πόσο κεφάλας είσαι. Μάλιστα. Ποιος το λέει. Όποιος το είπε. Ναι. Και τι πάει να πει αυτό. Πολλά. Εσύ πιστεύεις κι άλλα τα οποία τα δεις την ώρα που πρέπει. Γιατί λες βλακίες, για να το κόψεις. Αυτός είναι άλλος. Για να το κόψεις. Πώς το λένε τον παίχτη, Απόστολο. Για να το, Απόστολο, για να το κόψεις λίγο. Για να κόψεις. Εσύ και ο Ματζιούκης κατόψυχη. Το είπε ο άνθρωπος σε μένα. Ο Απόστολος ο Βέλιος. Κατόψυχη και οι δύο λέει. Για τον Ματζιούκη και για σένα. Τι να σου πω εγώ τώρα. Άμα έλεγε για μένα θα έλεγα. Με είπε αυτό το πράγμα για μένα. Ήταν δυσαρεστημένος για μένα κτλ. Είπε είμαι δυσαρεστημένος γιατί μου έκανες μια κριτική. Δεν ήξερες ότι εγώ είχα τράβηγμα. Με έβγαλες αργό. Μάθε λέει πρώτα λέει και μετά μίλα. Μπα μου το είπε. Έκανε παράπονο και σε μένα. Αλλά εσύ λέει εντάξει, λέει, είσαι μια σχολή από μόνο σου. Λέει. Ο Κόκκινος και ο Μιαζούκης, λέει ο Θεός να σε φυλάει από αυτούς. Έτσι με είπε άνθρωπος. Πάρε και το τελευταίο. Παρακαλώ. Για να ακούσω. Πάρε και το τελευταίο. Ναι. Το τελευταίο κρατά και τέλος. Ναι. Μπράβο. Αν αποκαλύψεις έτσι άνθρωπο τον οποίο το βρίζεις. Okay, ακούγεσαι. Ακούγομαι, Κόκκινε. Πάμε. Παρακαλώ. Θα εκτεθείς. Δεν εκτίθομαι. Δεν εκτίθομαι. Ξέρω μια χαρά τι. Προσωπικά δεδομένα δεν βγάζω. Έλα, ρε, τέλει, ούτε εγώ βγάζω ή τι. Με θα είπα τίποτα. Πάμε παρακάτω. Αυτό που είπες τώρα. Λέγε. Άλλο. Θα πέσει ο Ηρακλής. Αν είναι. Κοίταξε. Το ότι θα έπεφτε λόγω μη αδειοδότηση ήταν κάτι αναμενόμενο. Τώρα δεν πάει ούτε στην αδειοδότηση. Το ότι καταφέρνουν να γίνει κάτι τέτοιο τι σημαίνει. Με απλά ελληνικά. Ναι, τελείωνε γιατί έχει άλλες ομάδες εδώ, δεν μπορεί να ασχολούμαι με τα λιμά. Τελείωνε. Δεν ασχολούμαι, γιατί δεν θέλεις εσύ να ακούσει ο κόσμος. Να τίποτα. Έλα, με τα λιμά τώρα τελείωσε. Πάει, πες τώρα τελειώνουμε. Έχουμε τελικό κυπέλλου, αύριο έχουμε ταξίδια. Μεγαλύτερο λιμό από σένα δεν υπάρχει. Έλα, λιμό, τελείωνε. Λοιπόν, άιτε. Όταν φτάνει το πλήρωμα του χρόνου μία φορά, δύο φορές, 10 φορές, 100 φορές, σου πρίκτηκαν. Ναι, είσαι πολύ άντρα και το δείχνει στην κάμερα. Λοιπόν, όταν καταφέρνει τόσες φορές να φτάνει. Ναι. Να είναι όλα έτοιμα να εκραγούν, κάποια στιγμή θα σκάσει βόμβα. Και τι να κάνω εγώ. Εντάξει, κάνε κάτι να το σώσει. Τι να σε κάνω. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Από τη στιγμή που παίζανε με τη φωτιά θα καούνε. Εντάξει, λογικό. Τι να κάνω εγώ. Άξιοι τη μοίρα. Πάει, τελείωσε. Και να κλάψω εγώ για αυτού του απίθανου. Πότε είναι η κηδεία. Η κηδεία. Του Ηρακλή, πότε είναι. Η κηδεία του Ηρακλή δεν πρόκειται να κάνει ποτέ. Ναι, ναι, καλά, καλά. Ποτέ δεν πρόκειται να κάνει. Τριαδρία γήπεδο έχει πάει ποτέ. Άκου εμένα σε ρόγο κάτι γήπεδο. Γεια σου να βγει, έχει πάει ποτέ. Μακεδονικό πήγες, γιατί είναι εκεί, είσαι μέλος του Εραστέχνη Μακεδονικού και ψηφίζεις. Εκεί ξέρεις, είσαι στον Εραστέχνη Ηρακλή δεν είσαι να ψηφίσεις. Τέλος πάντων δεν υπάρχει Εραστέχνη Ηρακλής. Δεν μου λες την κερασιά, την ξέρεις, πού είναι, πού πέφτει. Θα τα μάθεις. Είναι γεωγραφία, ήσουν και μέτριος. Δεν ήμασταν πολύ καλοί, θα τα μάθεις. Εγώ τα ξέρω. Άλλα θέματα. Αυτό είναι το θέμα. Πάει ο Ηρακλής. Τι λέγε εσύ, ρε κόκκινε. Λέγε εσύ τα δικά σου. Είπε ο Θωμαίδης, έβγαλε το θέμα ο Θωμαίδης, μείον τρεις ο κομπότης μάγκας, τελείωσε. Ποιος άνθρωπος είναι Εραστέχνη πιανού. Η πρασινόκαμπια, εδώ, αποδεικτικά στοιχεία, η πρασινόκαμπια. Ναι, ναι. Τον άλλο τον Πασοξή το βλέπεις, ναι. Αυτός μιλάει για μένα.
Κόκκινε, εγώ δήλωσα ότι δεν υποστηρίζω καμιά ομάδα. Ναι, ορίστε, δεν και υποστηρίζω. Λόγω του Ανδρώνη, ναι, είμαι ναι. μέλος του Εραστέχνη Μακεδονικού. Ναι, εσύ που είσαι Ηρακλής. Λόγω του Ανδρώνη. Δεν είσαι. Ναι, λόγω του αφεντικού. Γιατί εσύ τι έγινες Μακεδονικός, για το αφεντικό πήγες. Εννοείται. Για να κάνεις το καλό στο αφεντικό. Όχι. Τη μια ταΐζεις το σκύλο, την άλλη χρόνια πολλά. Έχει σκύλο. Στην κόρη του το αφεντικού. Έχει σκύλο. Είχε σκύλο, τον ταΐζεις εκεί. Εγώ ταΐζω εσένα. Μεγαλύτερο σκυλί από σένα δεν υπάρχει. Εσύ δεν έχεις ταΐσει κόκκινη μερμήγκη. Όχι εμένα να ταΐζεις. Σε ταΐζουν. Σωστά. Πάμε. Εσύ τα γνωρίζεις καλά. Άιντε ρε, τελείωνε. Την κούτρα έγινε τελείωνε. Θα μιλήσεις για κούτρα εσύ. Άιντε. Κούτραδόρε. Πάμε παρακάτω. Είδες Champions League. Είδα χθες τη μεγάλη Γιουβέντους. Τεράστια. Με τον Μπουφόν να κάνει μια απόκρουση και εκείνη στην κλειστή γωνία. Τίποτα, θεατής. Μια απόκρουση. Γιατί όμως έγινε αυτό. Τι, γιατί έχει τα τρία καλύτερα center back στον κόσμο. Αλλά όταν σου τα λέγαμε εσύ γελούσες. Μου το έπες. Εσύ γελούσες. Μου το έπες. Τα δύο κατέχει. Γιατί, ο τρίτος γιατί. Δεν σε κάνει ο Μπονούτσι να πούμε. Δεν σε κάνει. Κελίνη Μπονούτσι είναι το βασικό δίδυμο. Τρεις παίζουν κόκκινοι. Τρεις. Αυτοί οι δύο είναι καλύτεροι που υπάρχουν. Τρεις στόπερ παίζουν. Ο άλλος ποιος είναι. Αυτοί οι δύο είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν. Mm. Αυτοί οι δύο είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν. Πληρώθηκες. Όχι, άσο Μονακό έπαιζα. Άσο Μονακό. Εγώ έλεγα θα κερδίσει 1-0, 2-1. Ναι. Είδαμε τη Μονακό. Αλλά η Γιουβέντους με αυτό που έκανε για 540 λεπτά ναι. να μην δεχτεί γκολ. Πώς θα δεχτεί γκολ. Έδειξε και μάλιστα από την Μπαρτσελόνα και την Μονακό, τις δύο πιο επιθετικές ομάδες και παραγωγικές στην Ευρώπη. Ναι. Έδειξε ποια ομάδα θα πάρει και το Champions League. Ποια θα το πάρει. Γιουβέντους. Δύσκολο σε βλέπω. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση το πάρει. Μακάρι να το πάρει, δεν το βλέπω. Το δυστύχημα μακάρι. Σε εισαγωγικά για όλους εμάς που παρακολουθούν ποδόσφαιρο είναι ότι η ρεβάνς τόσο το Ατλέτικο Ρεάλ ναι. όσο και το Γιουβέντους Μονακό ναι. είναι τυπικής διαδικασίας παιχνίδια. Ναι, δυστύχημα, εντάξει. Σε εισαγωγικά είπα. Ναι. Σε εισαγωγικά. Δεν ανοίγεις αυτό, θα μην πεθάνουμε από ηλαρά. Τώρα θα κάνει υπομονή. Πέντε λεπτά θα μας πει ο τεχνικός τι γίνεται, γιατί δεν ανοίγει και για ποιο λόγο δεν ανοίγει, γιατί προσπαθώ και το κάνω. Και δεν ξέρω αν είναι θέμα μπαταριών ή κάτι άλλο. Ναι. Τώρα στον αέρα. Μπαταρίες ξέρεις από πότε είναι. Δεν από την εποχή ξέρω. Του Γιάννη Τάκη να πούμε. Έχουν πιάσει. Σε έχουν σκουριάσει από το μυαλό σου να πούμε. Οι μπαταρίες. Το μόνο. Ποιο σκουριασμένο από το μόνο μυαλό σου. Σκουριασμένο είναι το δικό σου το μυαλό. Εντάξει. Εντάξει. Είσαι και λίγο μπούλης. Εσύ μην πέσει πρώτος κάτω εσύ. Εντάξει. Είσαι μπούλης. Μπούλης. Μπόλτος. Κλάψαμε για τον Ηρακλή. Τελείωσε. Γυρίσαμε. Πολύ ωραία. Τυπικές διαδικασίες κτλ. Παρακάτω άλλα θέματα. Αποφεύγει τον ΠΑΟΚ. Αποφεύγει τον τελικό. Αποφεύγεις τον ΠΑΟΚ. Διακρίνω. Μισή ώρα να μιλήσω. Ξηρίσου και κουρέψου Κωστή, φαίνεσαι άσχημα στο live. Ναι. Δεν είσαι πολύ αξίριστος. Πολύ. Δεν είσαι. Δεν είσαι πολύ αξίριστος, ρε φίλε. Με το ζόρι να σε κάνουν πολύ αξίριστο. Λέει τη γνώμη του. Φίλος καλά έκανε και την είπε. Θες από τώρα να μου για στο ΠΑΟΚ. Ό,τι γουστάρετε. Από τώρα. Ξεκινάμε να πούμε Ηρακλή, τώρα τι να κάνουμε. Μα τώρα βγήκε η και τι να κάνουμε, την είπε ο Θωμαίδης, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς δεν πρέπει να εκφέρουμε άψη. Τι να εκφέρεις άψη, ρε. Να εκφέρεις άψη. Γιατί να εκφέρεις άψη. Εσύ μπορείς να εκφέρεις. Το να μην μπορείς να μιλήσεις. Δεν μπορώ. Γιατί δεν γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις. Είναι θεμητό. Είναι θεμητό. Το να τα κάνεις και συνημμένα και να τα παρουσιάζεις. Συνημμένα. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλειος. Εντάξει. Άλλαξε το λίγο. Κουραστικό είναι. Mm. Κάνε κάτι άλλο. Ναι. Ας τον κόσμο να κρίνει. Βρες. Ναι. Κρίνω κι εγώ γιατί για μένα τα κάνεις. Αν τα κάνεις για άλλον. Ναι, άτε. Λοιπόν. Άτε το καλό παιδί. Έλα, Αρναούτο. Δεν που είμαι καλό. Κακός είπε. Ναι, έλα. Η καλή. Έλα, Αρναούτο που λέγει. Άτε, τελείωνε. Λοιπόν. Άτε. Λέγε. Εγώ δεν σε αλλάζω το όνομα. Mm. Ένα είναι ο Αρναούτο, ένα είναι ο Ραπτόπουλο, ένα είναι ο Λαζόπουλο, ένα είναι ο Κόκκινο, μία είναι η Μπίκου, ένα είναι. Τι βλακίες είναι αυτές τώρα. Κομίνεις. Με κούρασες. Ανησυχείς. Γιατί τι είμαι εγώ, πάω και να ανησυχώ ή ΑΕΚ. Ρε φίλε, γνώμη δεν έχεις για τους ανθρώπους. Έχω γνώμη, ναι. Ορίστηκε ο Κομίνης. Ωραία, θες να σε πω. Ωραία. Είναι ο ενδεδειγμένος για τον τελικό. Ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι αψεγάδι αυτός. Δεν είναι ο ενδεδειγμένος για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα κουκιά θα τα ρίξει την ΑΕΚ. Ήδη στις εφημερίδες, εδώ τη δικιά μας, ναι. σε άλλες, στα site, ήδη αρχίζει πάλι αυτό το βόρειο, πώς το λένε, ο καζατζηδισμός. Ήδη δεν τους κάνει ο Κομίνης, θέλαν το Σιδηρόπουλο, φάγαν την παπάρα που δεν έχουν το Σιδηρόπουλο, γιατί με το Σιδηρόπουλο θα είχαν περισσότερες ελπίδες να πάρουν το κύπελλο οι παοξίδες, και είναι λίγο σφιγμένοι. Και θυμηθήκαν πριν 5 χρόνια τι έγινε ο Κομίνης και που δεν είδε το πέναλτι που ήταν τέταρτος ο Κομίνης και κλάματα και ιστορίες και μάνα το τρένο χάλασε, ήρθε ο υδραυλικός και τα κοινόχρηστα και αρχίσαμε πάλι την Ήρλα να πούμε, αυτό κατάλαβα. Τύχες μεντέν λίγο. Τι έχει να φοβηθεί ο ΠΑΟΚ από τον Κομίνη.
Εμένα ρωτάς, ρε, τους παοξίδες ρωτάς. Εσένα ρωτάω. Τίποτα δεν έγινε από τους παοξίδες. Μου επαναλαμβάνεις. Σου επαναλαμβάνω. Ό,τι λένε τα κλάματα των παοξίδων. Εσύ τι έγινε. Τι εδώ, εδώ. Δεν γράφει εδώ. Ανθρωπάκι του συστήματος. Εσύ ξεκίνησε. Να πεις κάτι. Ξεκίνησε. Τι να πω, ρε. Τι να πω. Εσύ. Ο Πάοκ ήθελε. Δεν εμπιστεύεσαι. Δεν με νοιάζει. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε το δεξί μου από το αριστερό μου. Δεν εμπιστεύομαι. Θα εμπιστεύομαι το. Δεν εμπιστεύομαι τίποτα. Απλά εγώ αν ήμουν παοξής, θα έλεγα μαν, δεν μου φέραν το Σιδηρόπουλο που είναι δικό μου. Τι να πω άλλο. Φέραν τον Κομίνη, ο οποίος μπορεί να παίξει και λίγο ΑΕΚ. Κούχου. Και λίγο ΑΕΚ. Μπορεί να παίξει και λίγο ΑΕΚ. Με αριθμούς θα το παίξει. 55-45. Δεν θα παίξει Πάοκ. Δεν θα είναι σαν τον Κίζα και δεν θα είναι σαν τον Σιδηρόπουλο στη Λεωφόρο. Άντε να το πω αλλιώς. Δεν θα έχει ο Πάοκ το δικό του διαιτητή. Και αρχίσαν τα κλάματα. Επηρεάζει το προγνωστικό σου για τον τελικό. Βέβαια. Δηλαδή. Άμα ήταν ο Σιδηρόπουλος, θα το ρίχνα σου 50 ευρώ. Αμέσως. Τώρα το χέρι μου δεν πάει. Δεν έχει βγει επίσημα. Αυτό το ζώο δεν μπόρεσε να πατήσει ένα κουμπί να ανοίξει αυτό εδώ πέρα. Το μοσχάρι με την κεφαλή εδώ, τη μοσχαροκεφαλή, αυτό εδώ ο Ζαβούνας. Τι να σε πω, μωρέ. Οπότε λοιπόν σου λέω ότι ο Πάοκ είναι δυσαρεστημένος γιατί δεν έχει το δικό του διαιτητή. Αυτό έχω να πω. Και ο Κομίνης μπορεί να παίξει να δώσει και κανένα ψίχουλο στην ΑΕΚ. Και έχουμε τα κλάματα τώρα. Αν ο Πάοκ είναι πολύ καλύτερος, δεν χρειάζεται κανένα. Ας είναι καλύτερος και ας το πάρει. Και το 83 που κατέβηκα εγώ 14 χρονών στο ΑΚΑ, πολύ καλύτερος ήταν ο Πάοκ. Αλλά ήταν Θεσσαλονικιός διαιτητής ο Βασάρας και τον πήδηξε τον Πάοκ ο Βασάρας. Ο συγχωρεμένος. Θεσσαλονικής, αλλά παίζανε την ΑΕΚ. Δεν μιλάσαι. Τι να πω για τον και πετούσαν τα κοτρόνια παοξίδες από κάτω. Και τότε οι παοξίδες ήταν παοξίδες με χρυσά δόντια, κάρκαδα. Τα νύχια ήταν σαν μανικιούρ, πεντικιούρ να πούμε με 4 κιλά βρώμα. Και θα του έβλεπε. Τώρα δεν είναι. Την εξυπνάδα. Την εξυπνάδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Όταν λέω δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Με αυτά τα μάγουλα δεν υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, πριν πάμε σε βαρύτητα διάλειμμα. Πάμε, άντε. Υπενθυμίζω ότι για γενατόμα, λιπάσματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες υπάρχει το AgriPro. Ποιο? Επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή. Ναι. Αμίνοτον και Steam Crop L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα. Calcibor και Smart Asbestίου για σφιχτή επιδεσμένα και αντοχή στο σιράφι. Και το AgriPro είναι στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτε τα από το γεωπόνο σου ή ενημερώσου από το agripro.eu. Γιατί τα λιπάσματα AgriPro, με τα λιπάσματα AgriPro μπαίνεις δυνατά στο παιχνίδι. Τι με λες? 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα του τελικού ξεκινάνε από τώρα και θα πούμε πολλά περισσότερα μετά γιατί είναι πολλά θέματα τα οποία πρέπει να τα αναλύσουμε τώρα. Ξέρεις γιατί τα λιπάσματα μπήκαν στη δικιά μας εκπομπή? Γιατί μας ακούν πολλοί αγρότες και ο Ηρακλής του χρόνου και ο Άρης έχει πολύ λίπασμα να πέσει. Πολύ τρακτέρ. Κατάλαβες. Σου λέει κόκκινος Ηρακλειδέας. Βάλε εκεί τα λιπάσματα να πούμε. Ραπτόπουλος Αριάνος. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Φόλα, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Βότσο Αργωνία. Πάτε με το αυτοκίνητό σας για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27, εκεί όπου μπορείτε να σας ανοίξει, αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, να σας ανοίξει οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, λουκέτα ασφαλείας και να έχετε μια άμεση και γρήγορη και οικονομική κυρίως λύση. Και μετά στο Πατζαβίρο πάτε σαβουριάστε εκεί τα ψάρια, τα χρέατα. Παρέα. Δίπλα είναι. Τι να σε πω, δηλαδή. Άλλα πράγματα λέμε, εσύ για το Μαντζαβίνο. Ξέρω εγώ τι λέω. Κάνε διαφήμιση για το Μαντζαβίνο. Okay. Όταν πας και λουγκρίζεις τζάμπα, εκεί καλά είναι. Λουγκρίζω τζάμπα. Ο άνθρωπος είναι φίλος της εκπομπής μας. Πάνε, άντε, πες του μια καλημέρα. Ποιο να? Ο Μαντζαβίνος, ακούει εδώ. Είναι προσωπικός φίλος. Τέλος. Εντάξει. Ναι, άντε. Πάρα πολύ καλός φίλος και πολύ καλός καθένας. Ναι, άντε, μην κάνεις μέταλλο τη φωνή τώρα, εντάξει. Άντε. Είναι μέταλλο, αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Πάμε στα αγωνιστικά. Το ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για μένα είναι κακό. Θα ήταν καλύτερο να παίζει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο λόγος. Θα ήταν πιο βατός αντίπαλος. Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Και τον θεωρώ πιο βατό αντίπαλο. Χωρίς να υποτιμώ την ομάδα η οποία. Θεωρείς την ΑΕΚ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Παρακάτω. Ναι. Πιο διψασμένη. Πιο διψασμένη. Με πιο διαβασμένο προπονητή. Διαβασμένος, ναι, σωστό. Δύσκολα κάνει πολλά λάθη. Ναι. Όταν κάνει λάθος,
Ναι. Μαθαίνει από αυτό. Άστο τώρα το αν. Τώρα παίζουμε την ΑΕΚ. Άσε τι θα θέλαμε τώρα να είναι. Όταν κάνει λάθος μαθαίνει. Δηλαδή το ότι έχασε η ΑΕΚ στο δεύτερο ημιτελικό 0-1 ναι. Είναι καλό για την ΑΕΚ. Είναι καλό, που έχασε ένα 0. Ναι. Γιατί είναι καλό. Το ότι κινδύνευσε να χάσει λέει, την πρόκληση στο τελικό είναι καλό. Θα είναι πιο, ακόμη πιο προσεκτικό. Α, θα διορθώσει τα ασφάλματα. Ναι, δηλαδή τα βλέπει. Ναι. Τα διαβάζει. Μου δείχνει την εντύπωση του ανθρώπου, ο οποίο αν κάνει μια φορά λάθος, έχει. Το έχει στο μυαλό, το καταγράφει. Το διαιτητή το καταγράψαμε. Έχει αντίθετη άποψη με μένα. Δεν έχω γνώμη για τον Κομμένη. Δεν έχει γνώμη για τον Κομμένη αυτό. Το ότι κλαίνει οι παοξίδες που θέλουν το Σιδηρόπουλο, τι έχει. Δεν μου αρέσουν τα κλάματα. Δεν σου αρέσουν τα κλάματα. Δεν μου αρέσουν τα κλάματα. Αφού το σήμερα χρόνια κλαίτε εδώ. Δεν μου αρέσουν τα κλάματα. Ναι. Αν αποδειχθεί. Ναι. Όχι τώρα, τώρα πριν. Α, δεν έχω γνώμη. Δεν έχει γνώμη. Είναι άγνωμο. Είχα πει για τον Παπαπέτρου ότι θα παίξει Ολυμπιακό. Ναι. Και έγινε ρόμπα. Εντάξει. Να μιλήσω για τον Κομμίνη, δεν έχω γνώμη. Γιατί κλαίνει παοξίδες με τον Κομμίνη και θέλαν το Σιδηρόπουλο. Θα έχουν κάποιο λόγο. Δεν έρχεται στο μυαλό μου. Κάποια αβάντα, δεν έχω κάποια ανάγκη. Είχαν κάποια πληροφορία ότι θα είναι ο Σιδηρόπουλος. Δεν έχω κάποια ανάγκη. Αυτό να μας πούν γιατί. Παοξίδες, πείτε μας γιατί κλαίτε που δεν παίζει ο Σιδηρόπουλος. Πρώτη ερώτηση. Δεν έχω κάποια ανάμνηση. Να έρχεται δηλαδή στο ανάμνηση. Ναι, από τον Κομμίνη. Ναι. Το θυμάμαι σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με κάποια ομάδα. Ο οποίος να έχει, που ναι. Να έχει παίξει ρόλο. Τέλειωσε. Αν έχει να πει. Δεν τον έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Αν έχει ναι. Κάποιος φίλος να μου πει κάτι, θα το ακούσω. Θα το ακούσουμε. Εμένα δεν μου έρχεται. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αν εσένα σου έρχεται, πες το. Για να φωνάζουν. Ναι. Έχουν λόγο. Τον Κομμίνη δηλαδή τη φωνάζει αυτό. Τον Σιδηρόπουλο γιατί θέλουν, θα μα πει. Γιατί το θέλουν. Γιατί το θέλουν. Τον θεωρούν τι? Ότι σίγουρα δεν θα τους κάνει ζημιά. Ναι. Και ότι θα πάρουν και πλεονέκτημα. Όταν λέω ότι σίγουρα δεν θα τους κάνει ζημιά. Συναφισβητούμενοι θα πάρουν. Όταν λέω ότι σίγουρα δεν θα τους κάνει ζημιά. Δεν είναι αυτό απάντηση. Άλλο να μην με κάνει ζημιά και άλλο να με ευνοήσει. Προφανώς δεν σου κάνει κακό. Ναι. Το πιο πιθανό είναι ότι αν δοθεί ευκαιρία, πιθανό και να σε ευνοήσει κιόλας. Οι παοξίδες λοιπόν κλαίνε για τον Σιδηρόπουλο γιατί θα τους παίξει 50-50 και σε μια αμφισβητούμενη φάση το σπόρι. Το μπρόκολο, ξέρω εγώ, το παντζάρι. Ποια ομάδα στο αγωνιστικό έχει προβάδισμα για το, καμία. Για το τελικό? Καμία δεν έχει προβάδισμα. Έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχει ο ΠΑΟΚ? Για συγκεκριμένο λόγο. Για πες μου να μάθω. Έχει βαθύτερο ρόστερ. Τι θα κάνει δηλαδή? Οι τρεις αλλαγές του ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερες από τις τρεις της ΑΕΚ? Όχι, εγώ έχω καταλήξει από τώρα τι θα ποντάρω και θα το πω τώρα. Πες το γρήγορα. Στο τελικό. Τι? Κατάκτηση κυπέλλου ο ΠΑΟΚ στην παράταση. Στην παράταση. Μπορεί να γίνω ρόμπα. Ναι. Okay. Αυτό θα ποντάρω. Ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο. Δηλαδή, θες να πεις ότι το βάθος του ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι καλύτερο. Του επιτρέπει ναι. Να μην μπει στο παιχνίδι όπως πιθανό να μπει η ΑΕΚ, ναι. Να το κυνηγήσει και να βάλει το χρόνο του. Και να έχει το χρόνο. Ωραίο. Να την αυτό, κουράσει. Ναι. Και να χτυπήσει να, μετά. Την ώρα που διαλέγει αυτός. Η ΑΕΚ έχει λιγότερες επιλογές. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Λοιπόν, δεύτερο. Ποδοσφαιρική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι σε εισαγωγικά πολύ ωραία. Δηλαδή, άμα τραυματιστεί ο Πρίγιοβιτς. Έχει είναι... να βάλει ο ΠΑΟΚ παίκτη, ενώ αν τραυματιστεί ο Ραούκο δεν έχει η ΑΕΚ, θες να πεις. Για μένα ο Πέστονα που δεν παίζει κιόλας. Ο Πέστονα. Ο Αραβίδης. Ναι. Είναι πάντα επικίνδυνος. Εκτός αποστολής. Ο Πέρχαντ θα είναι. Ο Πέρχαντ είναι άλλη κοψιά. Αυτός που πέρασε στο σπριν το Ρέτσο στα 40 μέτρα. Άλλη κοψιά. Άλλη κοψιά. Άλλη κοψιά. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και ο Πορτογάλος. Δηλαδή, αν θέλει να παίξει ο ΑΕΚ 4-4. Ο Αραούχο είναι περιφερειακός επιθετικός. Άκου να δεις. Ο Αραούχο είναι ένας περιφερειακός επιθετικός. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος με την μπάλα κάτω ναι. Έχει και το ένας με έναν και δεν χρειάζεται ναι, να πάρει ναι, την μπάλα μέσα ναι, στην περιοχή ναι, ναι, ναι. Για να κάνει γκολ. Ναι. Ο Πέρχαρτ είναι ναι. Πιο πολύ παίκτης περιοχής. Πιο βαρύ κορμί. Ναι. Λοιπόν, και ο άλλος είναι πιο βαρύ κορμί. Άλλο σε ρωτάω τώρα που έχει ο ΠΑΟΚ περισσότερες λύσεις. Θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ 4-4-2 και η ΑΕΚ 4-4-2. Τι θα παίξει, παίζουμε. Μισό λεπτό. Ναι. Και να βάλει, ας πούμε, εξτρέμ Βάργα, εξτρέμ Χριστοδουλόπουλο και να βάλει το Μάνταλο Κόφτη, λέω παράδειγμα, στο Ρίσκο το μεγάλο και τον Αραούκο με τον Μπέρχαντ. Ο ΠΑΟΚ το δεύτερο φόρ που θα βάλει, ποιο θα είναι? Το δεύτερο φόρ που θα βάλει. Ναι. Μπορεί να βάλει τον Νουάρντα. Τον Νουάρντα δεύτερο φόρ. Ναι. Μάλιστα. Μπορεί να βάλει τον Ενρίκε. Δεύτερο φόρ. Μπορεί να βάλει τον Ενρίκε. Μπορεί να βάλει τον Μπίσεσβαρ. Άρα κακό. Μπορεί να βάλει τον Μπέλκα. Άρα κακό. Ναι. Σου είπα τέσσερι. Σου είπα τέσσερι. Άρα κακό. Ωραία. Θα μιλήσω ναι, 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 ναι. Βαρά. Άρα κακό παίρνει τον Κουλούρι. Ένα το κάνει. Ένα-ένα. Ναι. Ένα-ένα. Ναι. Θα καταλήξουμε. Ναι. Για να παίρνει. Ναι. Χρειάζεται οπωσδήποτε ναι. Ένα backup του Πρίγιοβιτς. Και παίρνει τον Κουλούρι. Κακό τον παίρνει λε. Όχι. Γιατί όχι. Αφού αν θέλει. Έχει τη δυνατότητα να μπορεί παίξει. Μπορεί να παίξει 4-4-2 με Κουλούρι Πρίγιοβιτς. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί παίξει. Να παίξει. Έχει κάνει ένα πλάνο. Φρέ. Σίγουρα έχει κάποιο πλάνο. Λοιπόν, βάσει αυτού του πλάνου πρέπει ναι. Να έχει τα ανάλογα πρόσωπα ναι. Στον πάγκο. Ναι. Λοιπόν, για να παίρνει τον Κουλούρι κάτι θα ξέρει. Λοιπόν,
ο Πρίγιοβιτς μπαίνει για... ο Κουλούρης έρχεται σαν backup του Πρίγιοβιτς. Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο, ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Έχει backup για να μην αλλάξει το σχέδιο. Αν πρέπει να αλλάξει το σχέδιο, ο σχηματισμός και το σύστημα της ομάδας. Ποιο καλύτερο δεκάρι, ποιο είναι, ο Μπίσεσβαρ ή ο Μάνταλος? Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ, γιατί είναι ο Μπίσεσβαρ? Δεν έχει τα τρεξίματα του Μάνταλου. Γιατί, όχι, γιατί είναι ο Μπίσεσβαρ? Γιατί είναι ο Μπίσεσβαρ? Γιατί είναι, γιατί είναι πιο ποιοτικό. Τι θα πει πιο ποιοτικό? Τι θα πει πιο ποιοτικό? Τι ανάλυση έχει, εδώ τι ανάλυση έχει να κάνει? Θα σου πω. Για πέμπω. Ο Μπίσεσβαρ έχει. Κοιτάει πιο πολύ να δώσει την μπάλα παρά να τελειώσει τη φάση. Αυτό ακριβώ. Ενώ ο Μάνταλος κοιτάει πώς να τελειώσει τη φάση και όχι πώς να πασάρει. Άρα ο Μάνταλος δηλαδή... είναι πιο σεντερφόρ. Δεν είναι πιο σεντερφόρ. Πιο σεντερφόρ είναι. Είναι πιο δεκάρι. Ο Μάνταλος σκοράρει. Ο ένας είναι πιο δεκάρι, ο άλλος είναι πιο οχταροδέκαρο. Εννιάρι. Οχταροδέκαρο. Ποιος είναι οχταροδέκαρο? Ο Μπίσεσβαρ. Δηλαδή είναι πιο πολύ πασάρι. Δεν είναι οχταροδέκαρο. Πες το εννιάροδέκαρο. Είναι δεκάρι να σου βγάλει τον Μπέλκα ένας μέναν, να σου βγάλει τον Νουάρντα ένας μέναν, να σου βγάλει τον Μπρίγιοβιτς ένας μέναν. Δεν θα πατήσει την περιοχή ποτέ, σχεδόν ποτέ. Την πάτησε με τον Κουτρουμπί μια φορά. Ο Πέκκαρ και ο Αντάρεβιτς είναι εκτός αποστολής. Ο Πέκκαρ είναι εκτός αποστολής. Ναι. Και ο Αντάρεβιτς. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε να μην συζητάμε για αυτός, να περιμένουμε. Ναι. Να δούμε τα πρόσωπα, ναι. Γιατί μπορεί να συζητάμε τσάπα. Ναι. Ωραία. Άρα μπορεί να πάρει τον Αραβίδη. Τον Αραβίδη μπορεί να πάρει. Χτυχωθεί αυτό που σου έλεγα. Να κοιτάξει να κλέψει το παιχνίδι, ναι. Και ό,τι αναπνοές και. Ο Μάνταλος, κύριε. Ο Μάνταλος, κύριε, στο κομμάτι. Τη εκτέλεση είναι πολύ καλύτερο από τον Μπίζεσβαρ. Ο Μπίζεσβαρ όμως είναι πιο δεκάρι, πιο ασισταδόρος. Στο τελικό είναι, αν μπορεί να παίξει 90 λεπτά ο Μπίζεσβαρ σε μικρούς χώρους, είναι πολύ καλός για μένα ακόμα και από τον Μάνταλο. Στο τελευταίο παιχνίδι, ναι, του ΠΑΟΚ, ναι, για το κύπελο μιλάω, ναι, ναι, παρότι ήταν παιχνίδι ειδικών συνδικών, ναι, τι διάβασε ο Χιμένεθ? Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ είχε μια άμυνα παιδική χαρά. Ναι. Γιατί να πάρει τον Μπέκαρ, δεν τον παίρνει. Ναι. Παίρνει τον Αραβίδη, είναι κοντός, βραχής όμως γρήγορος. Παίρνει τον Αραούχο, ο οποίος είναι δαίμονας και ποιοτικός. Έχει το Βάρκα γρήγορο. Έχει το Βάρκα γρήγορο. Έχει το Πατήτο γρήγορο. Έχει το Ροντρίγκες γρήγορο. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να του κάνουν την κλοπή και να χτυπήσουν την κόντρα. Ναι. Λοιπόν, οπότε μαρκάρισμα ψηλά, όχι στα 3-4 του γήπεδου απαραίτητα. Μαρκάρισμα ψηλά και ότι κλέψουμε μπάς και βγάλουμε φάση. Αυτό μου δείχνει ότι σκέφτεται ο Χιμένεθ. Αν δεν δω αποστολή υποψήφια δεκάδα, για να πω πόσες αλλαγές να κάνει στην δεκάδα. Ναι. Πόσο να κάνει, μία, δύο, τρεις. Ναι. Λοιπόν, αν δεν δω να έχουμε μια γνώμη από ρεπόρτερ ΑΕΚ και ρεπόρτερ ΠΑΟΚ και στάνει οι δεκάδες, ό,τι και να πω τώρα αυτή τη στιγμή είναι αδόκιμο. Έχοντας εικόνα όμως από τις δύο ομάδες, λέω ότι η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει τις φυσικές δυνάμεις να το τραβήξει παραπάνω. Η ΑΕΚ δεν τις έχει. Έχει υπεροπλία ο ΠΑΟΚ σε πάγκο. Η ΑΕΚ δεν την έχει. Δεν θα μπω στη διαδικασία ποιο είναι πιο ποιοτικό από ποιον, γιατί η ποιότητα πάει στράφη μέσα στο γήπεδο. Εκεί θέλει και τσαγανό, θέλει και μαγιά, θέλει και πολλά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το πώς θα προσεγγίσει και ο Ίβιτς το παιχνίδι. Γιατί με τον Ίβιτς πολλές φορές εκπλήσωμαι. Άλλο περιμένω και άλλο βλέπω. Παρέθεση. Σαν Ηρακλειδέας, πώς θα σου φαινόταν, ναι, αν σου χάριζε ο Ιβάν Σαββίδης έναν μεγαλομέτωχο? Όχι ο ίδιος να είναι, ένας δικός του άνθρωπο. Δύσκολη ερώτηση. Όταν μαθαίνεις ειδήσεις, ναι, στο και πέντε, ειλικρινά εκνευρίζομαι. Επειδή σου είπε πριν από λίγο ο Κυριάκος Θωμαίδης μια πολύ μεγάλη είδηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μην παίρνεις μέταλλο ρε στη φωνή σου. Σε παρακαλώ. Δεν κάνουμε μουσικό ραδιόφωνο. Βγάλει τη γαϊδροφωνάρα σου. Αυτή είναι η φωνή μου. Ένα παλικάρι μου, δεν μπορώ έτσι. Ναι, είτε έρθει ο Μουζενίδης στον Ηρακλή, είτε δεν έρθει ο Μουζενίδης στον Ηρακλή. Εγώ σου μιλάω και με ονόματα. Ναι. Γιατί ο Μουζανίδης είναι και ένα μεγάλο μέγεθος επιχειρηματικό. Βράσε μεγάλο, του Ιβάν κολλητός είναι. Και επειδή είναι κολλητός. Κάνουν δουλειές. Και ο Ιβάν με τον Μαρινάκη μπορεί να κάνουν δουλειές. Τι κάνουνε? Στα μην λιμάνια. Το λες παοξίδες αυτό, γιατί τώρα οι φουσκωτοί που σε κυνηγάνε θα σε κυνηγάνε παραπάνω. Και τι σημαίνει, σαν επιχειρηματίες απαγορεύεται να συνεργαστούν. Α, έτσι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα τον απαγορέψω εγώ τον Μουζανίδης. Μπορεί να κάνει δουλειά με τα πετρέλαια του Τίγρη. Απαγορεύεται. Α, έτσι. Μπορεί να κάνει δουλειά να αγοράσει. Εντάξει, μα δεν είναι ανδόκιμο ρε φίλε. Εντάξει, τέλειωσε. Επιχειρηματίας είναι. Ο Μπιφτέκης το θέλει. Αν το δίνει λεφτά. Θύρα 10 το θέλει. Με ρώτησε τη γνώμη μου, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανένας. Πολύ ωραία. Λέω την προσωπική μου γνώμη. Δεν σε νοιάζει. Που μπορεί να μην αρέσει. Δεν σε πειράζει. Δεν είπα ότι με νοιάζει. Σου δίνω την είδηση, ναι, που νομίζω ότι κάποιος τον μπορεί να σου ήρθε ένα μήνυμα, ναι, και σου λέω. Έχω ακούσει ότι ο Μουζενίδης, ναι, πιθανόν ασχοληθεί. Με του Ιβάν είναι αυτός. Λοιπόν, ήταν πριν τον Ιβάν εδώ πέρα ο Μουζενίδης. Ναι, αλλά με τον Ιβάν έκανε θησαυρούς. Έκανε θησαυρούς πριν τον Ιβάν. Θησαυρούς κάνει. Πριν τον Ιβάν. Και κάνει και θρησκευτικό τουρισμό, οπότε μπορεί να ωφεληθείς κι εσύ.
Εγώ από τι να φοβηθώ. Να πας γραφείο τύπου στον Ηρακλή, να τους πηγαίνεις εκεί, ξενάγησες στην Παναγία σου μελά. Τους Ρώσους. Δεν... Ξέρεις τι κονόμα είναι. Εγώ το λέω. Πάρε και εμένα οδηγό. Εγώ το λέω. Να παίρνω και εγώ κανένα γιατί το ξέρεις από το παρελθόν. Γιατί είσαι ένα γελίο υποκείμενο. Είμαι. Πολλές φορές είχα την ευκαιρία να δουλέψω στον Ηρακλή. Ναι. Το είπα και το τηρώ. Λες να χαλάσω τώρα. Τώρα που δεν θα μπλεχτεί και η εκκλησία και εγώ δεν θα δουλέψω στον Ηρακλή ποτέ για να πληρωθώ. Όποτε έκανα ό,τι και αν έκανα. Αν έκανα, το έκανα μετά. Δηλαδή ο φίλος μας τον Πιώτης κακό έκανε, δηλαδή που πήγε. Δεν κατηγορώ. Εγώ λέω τι κάνω. I see. Εγώ δεν πρόκειται να ανακατευτώ και να πληρωθώ από τον Ηρακλή. Τέλος. Πάει. Κανένα ο Μουζενίδης το τήρησε. Και Γρηγόρη, θα πηγαίνει στους πιστούς με το αμάξι στην Παναγία σου μελά. Θα το κάνω, γιατί ντροπή είναι. Και εντάξει, θα είσαι με τον πρόεδρο εκεί πέρα σε άλλο πόστο. Ντροπή είναι, ρε φίλε αυτό. Καμία σχέση με τον Ηρακλή. Δεν θα πληρώνω ντροπή. Από τον Ηρακλή. Ντροπή είναι να κορομάσαι, να πηγαίνει εκεί να του λες ότι εδώ. Αν δουλεύω και πληρώνομαι. Ναι. Από τη στιγμή που δεν κλέβω, δεν πουλάω. Ξέρει και τη δουλειά, κύριε Μουζενίδη, ξέρει τη δουλειά ο κόκκινο. Δηλαδή στις εκκλησίες πάνω κάτω, ναι, ρε, γιατί να μην το πούμε για να βγάλεις άλλο ένα μεροκάματο. Και εγώ μπορώ να ωφεληθώ. Να πάρω ένα γκρουπ εκεί και να τους πάω, ας πούμε, να το ξεκαναγίσω στην επιχειρηματική Βέρεια. Να τους πω, αυτό είναι ο κύριος Καρυπίδης για τις παλέτες. Να πάω μετά, να πάω εδώ, ο κύριος Αρβανιτίδης έκανε τα Ντιξάν ποτάσα. Να πάω, ξέρω εγώ, στο το. Εσύ. Ναι, να το μοιράσουμε, ρε κορίτσι. Ενώ που είχα σοβαρή προσέγγιση στο αγωνιστικό όχι, και το γύρισε. Μ' αρέσει, όχι, μ' αρέσει. Το γύρισε. Αν σου έρθει. Μου έλεγε να σου κάνω ανάλυση για το τελικό και σου κάνω. Ναι, ωραία. Και παίζει ούτε, ούτε άμπαλο με βάφτισε ούτε τίποτα. Τελείωσε. Τι έτσι, σε καλύπτω. Με καλύπτει. Πώ θα γίνει, με καλύπτει λοιπόν, 100%. Και του γυρνά πάλι αλλού. Γιατί τώρα την πηδά την κουβέντα εσύ. Μου ήρθε το μήνυμα, να τώρα. Αυτό που σου έστειλε. Είναι υπάλληλο του Μουζενίδη. Πάει του πιστού επάνω στην Παναγία σου μέλα και του κάνει. Γερό δεν είναι να έχει δουλειά. Αυτό γι' αυτό λέω. Καλό δεν είναι να έρθουν εδώ πέρα. Να έρθει να ανοίξει το λιμάνι, να έρθει να ανοίξει τα εστιατόρια. Να πάρει κανένα δικό μα άνθρωπο από τη Μαρμίτα κάνα κηλικείο εκεί στο λιμάνι. Εσύ με τον Μουζενίδη που είσαι με το Θεό άνθρωπο, σωστό. Εγώ οδηγό που είμαι καλό, μου χαρίζουν και ένα καλό αυτοκίνητο. Τώρα δεν θέλω να το πω στον αέρα, θα το πω. Μια αντίκα. Πώ θα γίνει, για πρέπει να κάνω ασκήσει αυτά. Δεν είπε να το πάρει. Θα το πάρω. Θα το πάρει. Εξασφάλισε αυτό που πρέπει να εξασφαλίσει. Όχι, δεν το εξασφάλισε ακόμα. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσει. Ναι. Αν δεν το εξασφαλίσει αυτό, ναι, θα σε δέρνω εγώ. Μπράβο Γρηγόρη, ξέρει να δέρνει. Ξέρεις τι. Θα σκουντάζουμε. Οργανωμένα είναι. Τι οργανωμένα. Πιστόλι έχεις. Τι. Οργανωμένα είναι. Μα μη στεναχωριέσαι. Μαχαίρι, τι. Μη στεναχωριέσαι. Έτσι δέρνεις εσύ. Μάλιστα. Εντάξει. Όταν φτάσεις 50 χρονών. Ναι. Να μου πεις πώς θα δέρνεις εσύ. Ναι. Εντάξει. Θα το ξεναγήσω. Κι εγώ ξαναγήσω. Για ξενάγηση το έχω. Τι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε στο αγωνιστικό. Ναι. Λοιπόν, επειδή επέμενες πάρα πολύ και ναι, μου ήρθαν διάφορα μηνύματα. Ναι, τι. Λοιπόν, για το θέμα των εισιτηρίων. Τις παλέτες, να μην τις δείξω του αυτούνου. Του τα σούπερ μάρκετ, τον Βαλεντίδη, να μην τα δείξω. Τα πρώην, σαν τι, σαν αξιοθέατα. Γιατί. Είναι τα πρώην σούπερ μάρκετ. Έλα ρε. Γιατί. Μην τα ανοίξω, θα το βρωμίσω. Γιατί. Να μην πάμε να δούμε εκεί τον Άλεξ που τον φάγανε λάχανο. Καλή πόλη είναι η Βέρεια. Θα το βρωμίσω. Μαραντόνα χαιρετισμούς στο Δροπόταμο, έλα. Λοιπόν, σου λέω δύο πράγματα για να. Μου λες. Μου λες. Να μην σου πω. Πες μου. Δύο πράγματα για το τελικό τα οποία αξίζει να προσέξουμε. Ναι. Η μία ομάδα έχει την πολυτέλεια να κάνει αυτό το οποίο είπαμε να κάνει. Ναι. Και, αλλά είναι καθαρά θέμα ναι, το τι προετοιμασία έχει κάνει ο Ίβιτς, πώς το έχει στο μυαλό του ο Ίβιτς ναι, και πώς θα αντιδράσει αυτός στα πλάνα του Χιμένα. Ναι. Δηλαδή, πιστεύει ότι είναι έτοιμος να κάνει υπομονή η ομάδα του. Λες ο Ίβιτς, πολύ ωραία το πιάνεις. Έχει το πολυτέλεια να κάνει υπομονή και μετά να χτυπήσει. Κάτι το οποίο που λες ο Χιμένεθ λόγω ρόστερ. Ο Χιμένεθ το οργανώνει από τώρα. Όχι, όχι. Λες ότι ο Χιμένεθ. Με τον τρόπο που όταν αφήνει Πέκαρτ ναι, έξω, εντάξει, σου λέει ότι αυτός θέλει. Μην μιλάμε με το κινητό την ώρα της εκπομπής. Είναι απαράδεκτο. Ναι. Είναι απαράδεκτο. Την ώρα της εκπομπής μιλάει με το κινητό. Δεν μπορεί να πεις έχω εκπομπή. Είναι θέμα υγείας. Θα σου πω ότι είναι θέμα παράγοντας. Είναι θέμα. Ξέρω ποιος είναι. Ποιος είναι, ρε. Ξέρω. Δεν ξέρει. Κίτρινη πόρσα έχει. Όχι, δεν έχει κίτρινη πόρσα. Σοβαρός παράγοντας. Βάλε να ακούσει ο κόσμος τον παράγοντα που σου λέει ναι, σε αυτά είσαι καλή ούτως ή άλλως. Ναι, εντάξει. Κίτρινη κάμπια. Ραπ, καλησπέρα. Μην αρχίσετε το Σάββατο πάλι να κάνετε αναμετάδοση στα λεωφορεία που κατεβαίνουν και τις ενδείξεις του περήφανου κόσμου από το δρόμο, γιατί τις δύο τελευταίες φορές γελάγαμε με το κλάμα μετά. Λέει το ποιος θα γελάει και ποιος θα κλαίει, το ξέρει μετά το παιχνίδι. 052, δεν το διαβάζω το μήνυμά σου, παρότι είναι
κομψότατο, γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτή την βλακεία στα γήπεδα, ναι, με αφήνει μακριά και αγαπημένα. Πάω και χαλαρώστε λίγο. Δύο εντεκάδες έχω, λέει. Πρίγιοβιτς έχω, όλα αυτά δεν υπήρχαν στο ΆΚΑ, στο Τρίμπαλο. Χαλαρώστε Τσιπράκια, χαλαρώστε. Η μόνη κούπα που έχετε σηκώσει είναι η κούπα του καφέ. Original 21 Σαλόνικα. Καλά. Κόκκινε που είδε στην ΑΕΚ ότι δεν έχει αντοχή η ομάδα. Βάλε κάτω τα ρόστρα ονομαστικά και δες το. 089. Βγες στον αέρα να επιχειρηματολογήσεις και να μου απαντήσεις και να με κάνεις ρόμπα. Λέω την προσωπική μου εκτίμηση. Μπορεί να γίνω μάγκας στοιχηματικά, μπορεί να γίνω ρόμπα. Δεν πρέπει να τεκμηριώσω αυτό το οποίο λέω, να το πω όπως το πιστεύω και να το ακούσει ο φίλος που ενδιαφέρεται, είτε για στοιχηματικούς λόγους είτε για οπαδικούς. Τι πρέπει να σου πω δηλαδή? Αυτό το οποίο αρέσει σε σένα? Πολλές φορές αυτά που λέμε δεν αρέσουν, άλλες φορές αρέσουν. Λοιπόν, αυτό για τα εστία, γιατί το αφήσαμε στη μέση. Όσο και να φωνάζουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, που λέω ότι έχουν δίκιο, είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Το πρώτο και βασικότερο. Δεύτερον, ας μου πούν οι ίδιοι που δεν διαφωνώ που φωνάζουν, αν ήταν στη θέση των παραγόντων του ΠΑΟΚ, τι θα θέλανε. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια, εσείς οι οποίοι έχετε την εμπειρία και το γνωρίζετε, τι είχε γίνει σε εκείνο το Final Four που είχε πάει ο ΠΑΟΚ με Λέβινγκστον και τα λοιπά στην Αθήνα, που λέγατε όλοι, ρε Σίβα Ζευζή, έστειλες τις γούνες και άφησες τα κομμάντα απ' έξω. Εσείς που φωνάζετε, δεν λέω ότι είστε οι γούνες και οι οπαδοί με οικονομική ευρωστία, οι οπαδοί πολυτελείας δηλαδή, και διαμαρτύρεστε αυτή τη στιγμή. Λέω ότι έχετε δίκιο, γιατί είστε αυτοί οι οποίοι είστε αιμοδότες, συμβάλλετε, προσπαθείτε, συμμετέχετε με το βαλάντιό σου, με το ροβολό σας κάθε φορά και πολύ σωστά διαμαρτύρεστε. Αλλά πείτε μου εσείς, τι θα θέλατε, μια κερκίδα καμίνη, όπως λένε πάντοτε ότι την κάνουν οι οργανωμένοι, ή θα λέγατε να το δώσουμε σε αυτούς? Δηλαδή κάποιος θα μείνει δυσαρεστημένος. Αυτό είναι δεδομένο. Από τη στιγμή που τα εστήρα δεν είναι 30.000 για την κάθε ομάδα και είναι 8.000, θα μείνει κόσμος δυσαρεστημένος. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ομάδα, μέσα στην ομάδα της οικογένειας και έχουν τρελαθεί. Γιατί? Γιατί σου λέει ο άλλος. Έχω τα ξαδέρφια μου στην Κρήτη, στην Αλεξανδρούπολη, που θέλουν να δουν την ομάδα να παίζει. Έχω το γιο μου ο οποίος είναι φαντάρος και θέλω να τον πάρω στο γήπεδο. Έχω τον πατέρα μου ο οποίος έχει τόσα χρόνια να δει το γήπεδο και διανύει τα τελευταία χρόνια της ζωής του να τον πάρω να πάρει χαρά. Τόσα πράγματα. Δεν γίνεται. Κάποιοι θα μείνουν δυσαρεστημένοι. Είναι δεδομένο. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς στεναχωρεί κόσμο, ο οποίος φωνάζει δικαίως. Αλλά όποιος και να φώναζε, θα έλεγα ότι πάλι δικαίως φωνάζει. Δεν αποφεύγω να πω ότι αυτός πρέπει να πάει ή εκείνος. Λέω ότι όποιος και αν δεν πήγαινε, δικαίως δεν πήγαινε. Και δικαίως θα φώναζε. Γι' αυτό λοιπόν η καυτή πατάτα ήταν στα χέρια της διοίκησης, το διαχειρίστηκε έτσι και χωρίς να σπετάω το μπαλάκι, λέω εσείς αν ήσασταν η κεφαλή, τι θα επιλέγατε? Να έχετε μια κερκίδα καμίνη. Φωνητικά μιλάω. Προγραμματιστής από Αθήνα. Καλύτερη ομάδα από φέτος στη μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς. Το κύπελλο το έχει. Αρκεί φυσικά τώρα να μην το πιάσω τα κλασικά κόμπλεξ. Την καλησπέρα μου στα πιο σεξι αγόρια. Κοίταξε, επειδή δεν πάει η Αθήνα, μπορεί να μην το πιάσει το κόμπλεξ. Είναι καλό που γίνεται στο Βόλο. Το καλό με το Βόλο είναι ότι δεν μπορούν να συναντηθούν οι οπαδοί με καμία. Με την καμία. Εγώ ένα μάτσο είδα μεγάλο στο Βόλο, πολλά είδα. Το ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός, το πήρε Ολυμπιακός με Τόμας Άλθρομ και τα λοιπά. Τώρα θα δω ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Σκεφτείτε τι κάλτσα είναι. Λοιπόν, στο προηγούμενο τελικό κυπέλλου ΠΑΟΚ ΑΕΚ πάντως ήμουνα. Το ξέρω.
Έχασε ο ΠΑΟΚ 2-0, κέρδισε η ΑΚ 2-0. Ναι. Έπαιζε ο κουμπάρος ο Μπαλής, πανηγύριζε το κύπελλο. Καλά έκανε. Ε? Καλά έκανε. Εσύ πήρα. Πόσο χρόνο ήσουν, σου πω εγώ. Είχε αποκλείσει τον Ηρακλή στα προημιτελικά, είχε χάσει 3-1 από δικό του Αράου, το κότης το βάλε με χέρι. Ναι. Με το χέρι, το 3 αντί για 8-0. Έλξε το χέρι. Και εμείς κατεβήκαμε σαν κότες μετά στη Φιλαδέλφεια και χάσαμε 2-0. Ερώτηση πριν. Σαν κότες. Ένα λεπτό. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Πιο ύποπτο ποιο είναι. Ο διαιτητής του 3-1 με το χέρι ή ότι κατεβήκατε σαν κότες. Ή και τα δύο μαζί. Πώς τα αξιολογείς. Στα δικά μου μάτια. Στα δικά σου τα μάτια. Ποιο επιλείψουμε ότι κατεβήκαμε σαν κότες. Ακόμα και από το χέρι. Ναι. Ναι. Με ενόχλησε. Κοίταξε. Αυτό με το χέρι δείχνει την ανηθικότητα που υπήρχε πάντα στο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και ευνοεί το ΠΟΚ. Εντάξει. Λοιπόν. Αλλά. Δηλαδή. Λέω. Έλεγα σε ένα φίλο. Εκείνη η ομάδα του Ηρακλή. Έπρεπε να πάρει 3 πρωταθλήματα. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Πόσα την έριξε την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, ξέρεις. Δεν θυμάμαι. 3-1. 1-3, τελευταία αγωνιστική. 3-1. Τελευταία αγωνιστική. 3-1. 1-3. Αντί για 5. Ένα τελευταία αγωνιστική σου λέω. 1-3. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Πριν πάμε στο διάλειμμα, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Ο Ηρακλής πατάει την ΑΕΚ 3 γκολ εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά. Το 1-3 είναι τελευταία αγωνιστική. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν ήταν τελευταία αγωνιστική. 3-1. Ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά τη ρίχνει 5 την ΑΕΚ. Στην Τούμπα, ήμουνα στο μάτι. Και καταφέρει ο Ηρακλής και χάνει την πρόκληση. Και χάνει ο Ηρακλής την πρόκληση εκεί και πάει χάνει και ο ΠΑΟΚ το κύπελλο. Να μιλήσω για Χωριατήλα. Θέλεις. Γιατί να μιλήσω εγώ. Όχι άδικα. Όχι άδικα. Βρέχω κάποιοι παλιοχωριάτες. Ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ ήταν μια κλάση ανώτερη από την ΑΕΚ. Επαρχιωτήλα. Βλάχη. Αυτό πρέπει να αποβάλει ο Σαββίδης. Μπορεί. Από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί. Αυτά. Μπορεί. Το πρώτο πράγμα. Μπορεί σου λέω. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί. Μακάρι. Λοιπόν, ναι. Οι αδερφοί Κωνσταντίνοι φορδίζουν να αποσύρει το αυτοκίνητο, να διαγράψει το αυτοκίνητο, καθώς η απόσυρση έχει καταργηθεί. Τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντίνοι, διέχονται μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή στην αγορά. Για οριστική διαγραφή, απλά καλείτε στο 18133 εκεί στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε να βγάλουμε γραμμές. Εσύ θα μου πεις τι λέει το πρόγραμμά σου. Εσύ κάνεις κουμάντο εδώ. Γραμμές. Γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας. Το 23 10 90 90 90 955, και ενώ το μήνυμα στο 54 340. Χορηγός μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, με μοντέλα Hyundai με το τουσόν με 18.990 ευρώ, με απίστευτο σέρβις και με πάρα πολλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να τα κάνετε δικά σας σε απίστευτα προσιτές τιμές και φυσικά με την εγγύηση του ονόματος Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Περισσότερα στο 23 15 96 690 ή στο 596. Δες το μούτρο τον Πιάκο τι μ' ανέβασε εδώ τώρα, λέει. Δεν είμαι ίδιος, λέει ο νέος τεχνικός διευθυντής Μίλαν, ο Μασιμιλιάνο Μιραμπέλη. Ναι, μου μοιάζει. Ναι, 20 πόντους πιο ψηλός είναι αυτός, έτσι όπως τον βλέπω. Αυτός είναι πιο ψηλός. Αυτός το 1,90 πρέπει να το έχει. Δεν βλέπεις τα χέρια του πόσο μακριά είναι. Μπες να δεις τι μπορεί έχει. Τι άχθες. Ο τεχνικός διευθυντής που θα γράφει, δηλαδή, τι είναι. Ρε, το βλέπεις, ο Πιάκος είναι 1,70, αυτός 1,90, πώς το μοιάζει. Εμένα λέω μοιάζει. Εσένα μοιάζει. Εμένα. Α, για να βάλ τον πάλι. Μ' αρέσει που προσέχεις πολύ. Βάλ τον πάλι να τον δω. Το πρόσωπο δες. Το πρόσωπο. Αυτός είναι ωραίος άντρας. Είσαι βλάξης. Εγώ είμαι βλάξης. Πάμε, πάμε. Γαλλική μύτη, εσύ του γουρουνιού τη μύτη. Αυτή είναι γαλλική. Αυτό τρέχει μεγαλύτερη μύτη από του Ξηφία. Από του πατέρα σου, τη σχορεμένη μεγαλύτερη έχει. Εγώ έχω γαλλική μύτη, πλάκα μου κάνεις τώρα. Αυτός είναι ωραίος άντρας, κοκκι. Είσαι βόδι. Πάμε παρακάτω. Κοπλιμέντο σε κάνει ο Πλιάκος. Άντε, πάμε στον κόσμο. Ορίστε. Ορίστε. Έλα, φίλε. Έλα. Καλώς τον. Έλα, ρε, έλα, ρε. Ένα στοίχημα σε είπα να βάλεις, κόλωσες. Στη μαρμίτα είπες να έρθεις, λες, παιδιά, έχω μεγαλό να με φάνε και εμένα λάχανο. Βάει, 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 βάει. Λέγε. Γρηγόρη, κόσμο. Έλα. Ή έχεις χτυπήσει το κεφάλι σου και έχεις πάθει διάθεση. Ναι. Ή από την υπέρταση έχει πάθει κεφαλικό επεισόδιο. Να σου καεί το βίντεο, ρε. Να μην πει σε μένα, έπαθα υπέρταση. Αυτά που λες εδώ και μία ώρα στο ραδιόφωνο του Μετρόπολη. Ναι. Να τα σκέφτεσαι, αποκλείεται. Καλά, οκ. Okay. Εγώ θα το ποντάρω και θα κάνω ανάρτηση και το δελτίο. Κάνε ό,τι γουστάρεις για τον εαυτό σου. Ναι. Μου λες
εδώ και μία ώρα ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο βάθος από την ΑΕΚ. Έχει μεγαλύτερο βάθος πάγκου, ναι. Ναι, έτσι λέει. Ωραία, και εγώ σε ρωτάω, Βάργας ή Κίτσου. Δεν κατάλαβες καλά. Απάντησέ μου, Βάργας ή Κίτσου, μαζός είπα. Κίτσιο και Μάτος είναι πολύ καλύτερα από το Βάργας και οι δύο μαζί. Αν κατάλαβες την απάντηση που σου έδωσα. Τι λες ρε κόκκινε, κεφαλικό έπαθες, καλά λες. Έζω με του Χριστού και της Παναγίας. Ναι. Σε ρωτώ. Κίτσιο ή Βάργας. Κίτσιο λες εσύ. Τον έχομαι. Ενωρίκε, τι πατή το Ροντρίγκες. Ο καλός Ενρίκε. Ωραία, ο καλός Ενρίκε. Μπακασέτας ή Πέλκας. Μπακασέτας. Τρίγες, Πέλκας λέω εγώ. Τα γάρι είναι ο κόκκινος. Πέλκας γιατί σκοράρει. Και έχει έκρηξη. Επειδή παραλογίζεται, άκου να δεις τώρα. Ο Σιμένες θα πάει σε μια ασφυκτική πίεση ψηλά στο πρώτο 25 λεπτό. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι λαφέ. Μακάρι να ξεκινήσει ο Βαρέλα στόπερ. Καλά ρε, εγώ τι σου είπα. Περίμενε, ρε βρωμόβλαχε, απ' την αρχή τι σου είπα. Σου είπα. Ότι ο Χιμένεθ έχει στα πλάνα του την εικόνα του τελευταίου αγώνα του ΠΑΟΚ. Και λέει, ο ΠΑΟΚ στην άμυνα κάνει πάρα πολλά λάθη. Θα κοντίνω και θα κάνω γρήγορη την επίθεσή μου. Και γι' αυτό άφησε και εκτός αποστολής τον Μπέκαρτ. Αυτά τα άκουσες? Αυτά τα άκουσα ρε εσύ. Και γιατί κράτησες ρε βλαμμένε? Γιατί κρατάς τα δεδομένα που δεν σου αρέσουν? Πού το αποδίδεις εσύ ότι ο Πάος έχει μεγαλύτερο προβόλιο από την ΑΕΚ? Ρε τσάκανε. Στείλτονε να κάνουμε και διάλογο. Άιτε μπαστούνοβλακε. Ό,τι σας αρέσει είμαστε καλοί, ό,τι σας αρέσει είμαστε κακοί. Εμπρός. Μιλάει ο κόκκινος από την Τούμπα, ο πολιτισμένος. Λέγε ναι. Έλα ρε, Παουκτής είμαι. Έλα φίλε, ακούμε. Παουκτής από Τούμπα είμαι. Ναι. Πιστεύω ότι ο Πάουκ έχει σε καλό φεγγάρι τα χαφ του. Δηλαδή και σήμερα και κανείας και σαχώς. Αυτή είναι που δεν έχει καλό φεγγάρι, με συγχωρείς φίλε μου. Δεν θα επενέβαινα. Είναι στο χειρότερο φεγγάρι ο τα χαφ. Ο Σαχώφ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Ο Σαχώφ είναι πολύ ανεβασμένος. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι χάλια. Δηλαδή λες πρέπει να παίξει ο Κάτσε οπωσδήποτε. Εγώ λέω. Εγώ κοίταξε, άμα δεν μπορεί ο κανείς λογικά να παίξει Κάτσε. Άμα δεν ξεκινήσει κανείς λογικά θα ξεκινήσει Κάτσε. Αλλά τον Κάτσε δεν νομίζω ότι θα τον ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει με Κανείας. Κανείας λέγεται φίλε. Κανείας. Πιθανόν. Ναι. Ο καλός ο Κανείας ήτανε μέχρι και τον Γενάρη. Μετά τον Γενάρη δεν υπάρχει καλός Κανείας. Επειδή η Άκτη Μιλές θα κατεβάσει γρήγορο σχήμα λογικά μπροστά. Βραχίσωμα και γρήγορο, ναι. Και γρήγορο. Λογικά ένα τέτοιο σχήμα πρέπει να κατεβάσει και ο ΠΑΟΚ. Και άκου να δεις. Βλέπει η ΑΕΚ, συγγνώμη, βλέπει η ΑΕΚ ότι η τετράδα του ΠΑΟΚ χαμηλά έχει θεματάκια. Και δεν θέλει να πάει στο φόρτωμα, στην πλευροκόπηση και στο φόρτωμα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, καταλαβες. Ναι. Άκου να δεις, εγώ θα σου πω μια μπροστά, θα προτιμούσα θες Ενρίκε Πέλκα, να ξεκινήσουμε Πέλκα, Ενρίκε και κορυφή τον Μπρίγιοβιτς. Δεκάρι τον Ουάρντα και τον Μπίσεσβαρ τον πετάει στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ένα μάτς τόσο σημαντικό, ένα κυκλοθυμικό παίκτη σαν τον Ενρίκε δεν νομίζω ότι θα τον ξεκινήσει. Είναι μεγάλο ρίσκο. Θα τον βάλει στα δύσκολα. Μπορεί στο ρίσκο. Μπορεί να μην παίξει καθόλου Ενρίκε. Στο ρίσκο, μόνο όταν ρισκάρει ο ΠΑΟΚ. Αν χτύπα ξύλο για τον ΠΑΟΚ, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Γιατί για τους ΑΕΚ όσους δεν γουστάρουν τον ΠΑΟΚ δεν είναι χτύπα ξύλο. Αν ο ΠΑΟΚ φάει γκολ και δεν έχει άμεση ισοφάριση, είναι δεδομένο ότι μία από τις πρώτες αλλαγές του προπονητή θα είναι ο Ενρίκε. Δεν μπαίνει μέσα γιατί έχει και ένα κακό στο κομμάτι στο μαρκάρισμά του. Είναι επιρρεπής. Στο μαρκάρισμα. Κάνει πολύ εύκολα βρώμικα μαρκάρισμα. Του τρώει κάρτες. Και είναι επίφοβος για κόκκινη κάρτα. Από τους 22 παίκτες, αυτός που είναι ο πιο επίφοβος για κόκκινη κάρτα είναι ο Ενρίκε. Άκου λίγο ραπ. Εγώ πιστεύω ότι πολλά θα κρυθούν από τη μάχη στο χώρο του κέντρου. Από τη μάχη στο χώρο του κέντρου και θα κρυθεί δηλαδή το παιχνίδι σε δόμη. Δηλαδή θα το πάρει το παιχνίδι αυτό που θα το θέλει περισσότερο. Μπάει, δεν είναι ανάλυση αυτή. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Αοριστολογίες. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τώρα. Καλώς τι κάνετε. Μια χαρά. Ήστερα,
Ναι. Ύστερα λέμε γιατί χάσαμε το πρωτάθλημα στον Παράζ του Βόλου. Μα ναι. Αφού ήταν ο Κώστας εκεί, απλά πράγματα. Ναι. όταν τα λέω εγώ. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρουμε. Δεν ξέρω αν είναι κατά. Με την κατάρα που έχει, τον βλέπω. Εσάνα το βλέπω το έργο το Σάββατο. Ναι. Πες μου, ρε, παράταση. Μισό λεπτό. Παράταση με 10 παίκτε η ΑΕΚ. Θα στέλνουμε ραπτό μήνυμα. Κουφάλα κόκκινε. Πληρώθηκε. Μισό λεπτό, ρε άμπαλε. Σιγά, σιγά. Δεν μου λες, ρε φίλε. Πες μου το νούμερο 9 σου και το νούμερο 1 σου σε αυτό το match. Πες μου την πλεονεξία σου που ήσουν καλύτερος από τον Ολυμπιακό στα χαφ και σου έκανε γκολ το χαφ το αντίπαλο. Καλά, δηλαδή, τώρα... πες μου με ποιον έπαιζε σε 9 ναι, αν θυμάσαι σε εκείνο το match. Θυμάσαι. Ναι, να σε απαντήσω. Πες μου με ποιον έπαιζε τερματοφύλακα σε εκείνη τη μέρα. Κάνεις ανάλυση σε εκείνο τον αγώνα. Ναι, γιατί να μην τον κάνω. Δηλαδή είσαι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή τι επενήσεσαι. Τι υπενήσομαι. Ναι, τι σε άλλη πόλη. Δεν βλέπεις ότι στο πρώτο ημίχρονο τους είχαμε κάνει γιογιό και στο δεύτερο ημίχρονο άνοιγε η άμυνα μας. Πόσα μάτς. Πόσα μάτς και ο Παναθηναϊκός. Τι αναλύσεις, ρε Ραπτόπουλε, αυτό το παιχνίδι. Ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει ξεβρωμίσει αυτό το μάτς. Πλάκα με κάνεις. Λες εσύ. Τι να. Θέλεις να σε πάω σε παλιό ποδοσφαιριστή τώρα καμιά μέρα να μιλήσουμε. Να με πάρει. Άσε, μην το ψάχνεις. Γιατί το λες αυτό, τώρα αφήνεις, πώς το λένε, αφήνεις βρωμιά. Δεν λέω τίποτα, σου λέω, αυτό το μάτς μην το αναλύεις ποδοσφαιρικά. Πώς να το αναλύεις. Δες το βίντεο του αγώνα με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό δες μόνο. Να λες κάτι να δεις έγινε. Ναι, να δεις πώς ανοίγει η άμυνά μας. Να δεις πώς ανοίγει η άμυνά μας και κάνει ο Άλμπερτς περίπατο. Όπως έφυγε ο Καραγκούνης σε εκείνο το μάτς πάω Παναθηναϊκού. Τα δοκάρια που είχε δηλαδή ο Άρης μαντεύαν τα δοκάρια. Ένα δοκάρι είχε, τι με δοκάρι. Δύο. Ποια δύο δοκάρια, ρε. Ένα κόρνερ έκανε ο άλλος. Πήγε μπάλα έξω Γρηγόρη, και βρήκε το δοκάρι. Τέτοια δοκάρια τώρα μας τρελάνε. Επειδή σε εκτιμώ πάρα πολύ, θα στα πω ιδιαιτέρως για εκείνο το παιχνίδι. Όχι τώρα μετά από αρκετά. Τα δοκάρια. Ένα κόρνερ έκανε ο άλλος. Ο άλλος είχε κοντό τερματοφύλακα. Αντί να τη βγάλει κόρνερ ξανά, χτύπησε στο πάνω μέρος του δοκαριού. Ήσουνα και στο ΟΑΚΑ μήπως, στο 1-0 που πήγαμε 30.000 κόσμος. Ναι, και στο ΟΑΚΑ ήμουνα και στο Καφτατζόγλου. Και με κυτρινό μαυροκασκόλ κατέβηκε. Και στην Τούμπα. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Τι είναι, εσύ. Αν το πάρει η ΑΕΚ, έχετε δίκιο να με βρίζετε που δεν ποντάρει η ΑΕΚ. Αφού ξέρεις ότι πάει κάτσε και δεν ποντάρεις. Δεν θα το πάρει όμως η ΑΕΚ. Και θα δεις. Κώστα να πας στο Βόλο τότε την Κυριακή. Α, έτσι, ε. Τι καλός άνθρωπος που είσαι. Εσύ δηλαδή είσαι με την ΑΕΚ. Όχι. Τι όχι. Κανένα δεν είμαι. Αδιάφοροι τελείως. Με την ΑΕΚ είσαι εσύ τελείως. Που βοηθάει με την κανένα. Καλαμαριά, η ΑΕΚ που βοηθάει τη Λαμία. Είσαι με την κανένα. ΑΕΚ. Δηλαδή ένας Αριανός παίζει, παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και λέει ο Αριανός, εγώ είμαι με την ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ του Μελισανίδη που βοηθάει τη Λαμία, ρε βλάχο Αριανέ. Εγώ δεν είμαι με την ΑΕΚ. Δεν είσαι με την ΑΕΚ. Όχι φυσικά, όχι, διότι φυσικά. Ούτε ο ένας είναι μαζί μου, ούτε ο άλλος. Κανένας δεν με βοηθάει. Γεια. Άντε, φιλιά. Επόμενος κύριος. Έτσι λέει αυτός. Ο άνθρωπος. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κόκκινη. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Πήρα χθες ο Εκτής από Πολύχνη. Ναι, σε θυμάμαι. Ναι. Βεβαίως. Δεν πήρα η Ντάρβιτς αποστολή, άρα αυτός πάει για 4-2-3-1. Άρα πάει ναι, να το παίξει όπως... θα το έκανε βέβαια με 4-2-3-1. Εάν του βάλει ως το Σαχόφ, τον Τζίμιροτ και τον Κάνιας, θα τον μπλοκάρει και μετά θα τον κουράσει και θα χτυπήσει μετά όπως λέει ο Κόκκινος πολύ σωστά το βλέπει το μάτς, θα του κάνει ζημία. Το 4-2-3-1 είναι και λίγο αισιόδοξο για την ΑΕΚ. Με καθαρά εξτρέμ, με καθαρό δεκάρι το Μάτολο, με φορ. Πάει να το χτυπήσει δηλαδή από την αρχή. Μόνο αν προηγηθεί θα του βγει. Και εξτρέμ που δεν γυρνάνε αμυντικά. Μιλάς για την ΑΕΚ. Ναι, για την ΑΕΚ μιλάω. Ναι. Όπως και πήρε Αλμέιδα 90-110 κιλά. Ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Τον Γκουέιν τον είδες θες. Βαρύς ρε. Πόσο έχει παχύνει εκεί. Βαρύς ρε φίλε. Κόκκινος. Κι όμως ρε φίλε, κάτι τρεξίματα. Δεν μου λες. Ή περίμενες ποτέ τον Πιάνιτς να παίζει αμυντικό χαφ και να μαρκάρει τόσο πολύ. Συγγνώμη λίγο. Αν μου το έλεγε συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Σου έλεγα πλάκα μου κάτι. Ο Πέρχαντ έκανε το σπριντ στο τέτα τέτ και πήρε τον Αλμέιδα αυτό. Ο Αλμέιδα έκανε το σπριντ. Ο Αλμέιδα έκανε το σπριντ. Και ποιον παίρνει. Τον Αλμέιδα παίρνει. Εννοείται. Η Αλμέιδα και τον Αραβίδη που μέχρι χθες έκανε ατομική προπόνηση και τράβηγμα. Μάλιστα. Γαλανόπουλο έχει δικοστεί. Μπορεί να παίξει 6 και να παίξει ο Σιμόες 8 και να παίξει 4-3-3. Γιατί να χαλάσεις το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Για μένα Σιμόες και
ο. Πες το να. Ο Γιώχανσον. Ο Γιώχαν... Δεν χαλάει ποτέ. Πίσω... Σε φόρμα... Δεν χαλάει αυτό. Σε φόρμα ο Γιώχανσον είναι πίσω από τον Σάκοφ. Αν βάλει και τρίτο εκεί να βάλει τον Γαλανό, ποιο το βάλει. Ο Σα... Για ο να Σαχώφ... κάνει υπολογή στα χαφ. Ο Σάκοφ είναι σε καλύτερο φεγγάρι από τον Γιώχανσον. Αν θέλετε να μιλήσουμε για χαφ. Αυτή τη στιγμή και που μια... μιλάμε. Ναι. Και μια ερώτηση 20 για τον Άσο. Αν και αυτό βάζει το κύπελο τον Ανέστη που είναι καλό στην εστία και κακό στι εξόδου. Μέχρι τη μικρή περιοχή υπάρχει τερματοφύλακα, ναι. Ανέστη. Ενώ ο Μπάρκα είναι καλύτερο στι εξόδου αλλά πιο κακό στην εστία. Εσύ ποιον θα προτιμούσε. Κοίταξε να δει. Νομίζω ότι ο Πέρκατ. Ο Ανέστη είναι καλύτερο. Γι' αυτό είναι το μάτς. Ναι. Όπως και εγώ και τελευταίο και κλείνω, θέλω το Βράνης κολλημένο στον Μπρίγκοβιτς και να τον παίξει λίγο βρώμικα, καμιά γκονιά, καμιά σμπροξιά. Να τον λίγο να τον κόψει τον τζαμπουκά. Για μένα ο διαιτητής δεν θα επιτρέψει να υπάρχουν τέτοια. Αυτό πιστεύω. Αυτά λίγο πολύ υπάρχουν κάτι σμπροξήματα, κάτι τέτοια, ό,τι και να κάνει ο διαιτητής. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γρηγόρη. Καλησπέρα κύριε Κόκκινη. Μάκη θα πούμε. Καλησπέρα κύριε Γρηγόρη. Καλησπέρα κύριε Κόκκινη. Ρεσί Βασίλη. Όχι ρε. Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Μα την Παναγία. Ζαλισμένοι να σε δώσω ένα καπελάκι να φοράς το ταξί ρε. Είναι δυνατό ρε. Καλησπέρα κύριε Κόκκινη. Θέλω να ρωτήσω κάτι ρε φίλε ειλικρινά. Έλα. Γιατί πραγματικά όπως λέει και ο φίλος μας ο Αντωνιάδης από τη Γερμανία, καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται, πραγματικά πάω και FM. Γιατί πριν μερικά χρόνια, αν θυμάστε καλά, και ο Άρης είχε κατέβησε τελικό, θυμάμαι εγώ η εφημερίδα του, να μοίραζε τίποτα, μπλουζάκια, καπελάκια, σημεΐτσες. Και μιλάμε τώρα για τελικό, εσείς προημιτελικά με τον Παναθηναϊκό και μοιράζατε σημεΐτσες. Τώρα στο τελικό ρε φίλε, τι θα μοιράζει η εφημερίδα σας. Για πες. Κοίταξε να δεις, θα σου απαντήσω το... εγώ. Για πες ρε φίλες, στο εμπορικό, το εμπορικό κομμάτι είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι όσον αφορά το δημοσιογραφικό. Τι γίνεται τώρα. Εάν πουλάει να πουλήσουμε φανέλες του Γκάλι, οι σημαίες του ΠΑΟΚ. Ναι. Καραμελίτσες, τι, σημαίτσες, τι θα μοιράζουν τώρα. Πιθανολογώ ότι το εμπορικό κάτι θα κάνει. Και κάτι ακόμα που δεν το έχεις πει εδώ και τόσα χρόνια και το κατάς μέσα σου κρυφά. Ναι. Έτσι. Ναι, για πες. Λοιπόν, εμείς την εκδομή όπως έλεγες στους υπεράδες, την πληρώσαμε με καπέλο, έτσι δεν είναι αδερφέ. Όλοι την πληρώσαμε. Σομπρέρο ήταν αυτό, έχει καπέλο. Όλες οι εκδρομές. Ναι, λοιπόν. Όχι, δεν πάμε να πούμε μεμονωμένα. Όλες οι εκδρομές. Παρακαλώ. Είναι το λεπτό σημείο είναι τώρα. Ναι. Που δεν το ξαναφέρει ποτέ. Ότι την εκδρομή που κάνανε οι φίλοι μας οι γείτονες στην Αθήνα, ωραία, ήταν πληρωμένη από τον Ιβάν. Μόνο το 25 εισιτηρίου πληρώναν αυτοί. Και μιλάς για το. Και... Μιλάς για το 4-1. Ναι, όχι, για το 4-1. Για ποιο? Το τελευταίο τελικό που κατεβήκαν στην Αθήνα που θέλανε να περάσουν τα δικά μας 30.000. Το 4-1 λέμε ρε φίλε, για το 4-1 μιλάμε. Δεν θυμάμαι με το αποτέλεσμα, 4-1. Το 4-1, ναι. Ναι, πληρωμένα τα λεωφορεία και η εκδρομή ήταν από τον Ιβάν, τους έδινε και ένα σαν τους δώρο. Αυτό δεν το γνωρίζω, αν το ξέρεις καλύτερα εσύ. Όχι, κανονικά, επίσημα. Και δεν τα επιστρέψαν και εισιτήρια. Εμείς ψάχναμε να βρούμε κι άλλα και αυτοί επιστρέψαν και εισιτήρια. Όχι, επιστρέψαν, αυτό είναι αλήθεια. Καλά που γίνεται αδερφέ στο χώρο. 8.000 πιστεύω θα τα καλύψει μάλλον. Εντάξει, δεν επιστρέψει. Ούτε ένα. Έτσι. Τώρα θα κάνεις εισιτήρια για τον τελικό εσείς. Λέγε Κόκκινε. Γιατί στον ημιτελικό μοιράζονται εισιτήρια. 50% που βγήκε το Χατζόπουλο στοιχεία εκείνη την ημέρα από τη φυλακή. Τώρα τι γίνεται, για πες μου. Εντάξει, η αλήθεια. Καλές διαδρομές στα Χωσέ Ταρίφαντι, γεια. Παρακαλώ. Τι να πω τώρα. Απάντησε τον. Έβγαλε τον Αριανό από μέσα του. Τι να βγάλει άμα είναι Αριανός. Τι να τον πω τώρα. Το βόλιο πυρότητα. Δεν έβρισε. Δεν έβρισε. Άστο να πει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Έχεις να απαντήσεις κάτι εσύ. Ό,τι θέλεις πει. Δεν θέλεις. Έλα φίλε. Πρέπει να απαντάω. Ρωτάω ρε Κόκκινε. Όχι, δεν έχω να απαντήσω. Δεν έχει να πει τίποτα. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Επόμενος. Έλα. Μάλιστα. Ακούτε. Ακούμε, ναι. Για το κήπο θα μιλήσω από οξύσιμο ψυχικό σερό. Ψυχικό σερόν. Ναι, ναι, δίπλα στο χρυσό. Στο χρυσό, εκεί που βαράνε και οι παπάδες, να πούμε, και οι παπαδιές και στα μάτια. Ναι. Ναι, μάλιστα. Έτσι.
Λοιπόν, ο Μακάρι εύχομαι να πιέσει η ΑΕΚ ψηλά, ναι, από το πρώτο λεπτό. Οπότε Μακάρι, θα κουραστεί. Μακάρι να πιέσει, και αν την καταφέρω και βάλω μια κόντρα επίθεση, ένα γκολ. Καθάρισες. Μετά αφήνει να πάρει το κύπελο, το κύπελο και το πρωτάθλημα μαζί. Μακάρι, μακάρι να πιέσει από το πρώτο λεπτό. Μακάρι, το εύχομαι. Μη λες τέτοια, μη λες τέτοια. Το εύχομαι. Καταρχήν ο Μάντρος είναι τσαπατσούλα, δεν πρόκειται να βάλει γκολ στο τελικό καμιά φορά. Στο λέω εγώ. Τσαπατσούλα, ε. Είναι τσαπατσούλαρος παίκτης. Φλίαρος. Δεν βλέπει. Και είναι, και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι άγουρη για τελικό. Δεν τη βλέπω να κάνει τίποτα στο τελικό. Άγουρη. Πέρσι ήταν. Άγουρη. Και πέρσι έτσι ήταν και το καθάρισε τον Ολυμπιακό στον Αυγό. Βγάζει τώρα το πέρσι, τώρα για φέτος μιλάμε. Άσε. Πέρσι ποιος ήταν προπονητής δυνάμει. Φίλε, όσο πιο σεμνά πας, τόσο πιο σίγουρα μπορεί να φτάσει στην κατάξυση του τροπέου. Γιατί είπα εγώ άμα έχουν και οι υπόλοιποι αυτή τη λογική που έχει τώρα, το κύπελλο το πάρει περίπατο η ΑΕΚ. Πολύ χαμηλά θέλει την μπάλα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Το λέω και εγώ. Γιατί όσο πιο σεμνό είσαι, τόσο περισσότερο θα κερδίσει. Τι θα πει πια ΑΕΚ τώρα? Την ΑΕΚ η οποία πήγε μέσα στο Καραϊσκάκι και έβαλε δύο γκολ τον Ολυμπιακό και τον ξεφτέλησε. Εκεί τέλειωνε κολλητικό, πήγα στο ποτάμι και τον κέρδισε τον Ολυμπιακό πρόεδρο 1-2 με δύο ομάδα. Και μετά τι? Με καλύτερο Ολυμπιακό. Με καλύτερο Ολυμπιακό. Βέβαια. Για πάνε στην Περαιά και ρώτα τον Άγγελο, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός? Όχι φέτος, για το πρωτάθλημα. Το ξέρω, για πάνε στην Περαιά και ρώτα τον Άγγελο, στον Μπαχτσέ, στους νέους επιβάτες, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός? Γεια! Λοιπόν, καλησπέρα ερωτικά αγόρια, πόσο δίνει κατάκτηση της Γιούβε? Δεν γνωρίζω φίλε, ρώτα σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΚ, πει αν παίζει οπουδήποτε, το λέει. Τι μία απόκρουση ρε, τι έκανε Μπουφόν. Εκεί πετάχτηκε και το έβγαλε με τα κροδάκια στο ριζόντιο δεκάρι. Δεν το είδες? Φίλε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ξέρει και πού στέκεται. Σταμάτα βρε εξωγή είναι με τα κακά και με τα νύχια μεσημεριάτικα. Τρώμε κιόλας. Ρεπορτάζ τελικού εκτός αποστολής Πέκαρα Ντάρεβιτς, το είπαμε. Είμαι πάω καλά, συμφωνώ με κόκκινο. Αυτά τα θέματα οδηγούν σε αδιέξοδο και παράνοια. Το υπόλοιπο, να μην το διαβάσω για να είμαι δίκαιος και με σένα όσο για τους. Και με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, και άλλοι για Πέκα και Αντάρεβιτς, πάρα πολύ. Μου ήρθε ένα εκπληκτικό μήνυμα από το Τσέκεβάρα Κλαμπ, το οποίο σας προτείνω να το διαβάσετε για εσάς οι οποίοι θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό και τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Σε περίπτωση του Ρακλής πέσει κατηγορία, εύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Θα ανέβει τρίτος από τη Β' Εθνική. Ο Κομπότης κοιτάει να δέσει το γάιδαρό του και να μείνει αυτός. Σας ενημερώνω. Δεν ισχύει, Δημήτρη Μανουλίδη, δεν ισχύει αυτό που λες. Αν ο Νέσης έχει κόκκινη, δεν το γνωρίζω, θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε. Καλησπέρα στο Κόλμη, στο Θόδωρο τον Ιωαννίδη, ο οποίος πιστεύει θα το σηκώσει. Καλησπέρα στον Νίκο τον Βασιλιάδη, όπου αυτός που λέει ότι αυτός που νικάει δεν μιλάει, πετάει. Και να πω ότι για καινοτόμα λιπάσματα και άριστη ποιότητα στις καλλιέργειες και υψηλή παραγωγή, Αγκριπρό. Επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή. Αμίνοτον και Steam Crop L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα. Κάλσιμπορ και Smart Asbestium για σφιχτή επιδερμία δικαιοδοχή στο ράφι. Αγκριπρό στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτα το από το γενοπόνο σου ή ενημερώσου από το agripro.eu, γιατί με το Agripro μπαίνεις δυνατά στο παιχνίδι. Απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Άντε ρε, με τα βρώμο τραγούδια να πούμε. Έτσι, τέντε κουλτουριάριδες. Βγήκαμε. Α, ωραία. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ναι. Πάμε. Καλημέρα κύριε. Και είναι εκλεκτή κυρία. Λέγε φίλε. Εκλεκτή κύριε, τι κάνετε? Καλά φίλε, το τηλέφωνο σου είναι για τα σκυλιά, αλλά θα σε ακούσουμε. Έλα. Δεν είναι, είναι bluetooth, οδηγάω, συγγνώμη. Βγάλτο. Αν οδηγείς μην το βγάζεις φίλε. Βγάλτο φίλε, βγάλτο. Μην το βγάζεις. Έτσι κι αλλιώς δεν σε γράφει κανένας. Ένα λεπτό θα σας απασχολήσω, γιατί δεν μπορώ με πρίζωση πάλι στους Καστοριανούς, δηλαδή μας έχει ζαλίσει τον έρωτα ρε φίλε. Αγαπάει την ομάδα του ρε φίλε.
Ναι, πριν το Πάσχα μας είχε φουσκώσει τα τσουρέκια μας να πούμε με το Μελισανίδη. Και ο Μελισανίδη δεν κάνει τίποτα, ξέρω εγώ τι. Μαθά και κάνει κάθε μεσημέρι. Έφαγε τραμπούκο. Ναι, μόλις έκανε 5 μάτσι ΑΕ καλά και πέρασε τον τελικό. Τώρα η ΑΕΚ και θα δείτε τα πάντα την ΑΕΚ. Και καλά κάνει. Ο παδός είναι. Έλα ρε, τι ήταν. Εντάξει, και εμείς ο παδί μας, αλλά δεν γίνεται κάθε μεσημέρι να τον υποφέρουμε τώρα 20 λεπτά να πούμε. Ωραία, και τι να κάνουμε όταν λοιπόν, τον ακούμε τον κόβουμε. Να τον κόβουμε. Εύχομαι, όχι εντάξει, χαβαλέ κάνω ρε. Εύχομαι πάντως να το χάσει η ΑΕΚ τον κύπελο και να τον κάνετε και μια εκτροπή και να σκάσει. Να μην μπορεί να μιλήσει σε κανένα διαφωνικό δεν σταμάτο. Δεν μου λες το ότι θα εκτροπή. Πάει ο Ραπτόπουλος ο οποίος θα πάει και θα εύχεται να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν σε ανησυχεί. Θα πάει η κότα αυτή, η κότα η Λιράτ. Αυτή η κότα θα πάει για λογαριασμό του Μητροπόλου. Και θέλει καλά, να το πάει. Εγώ θα πάω στην Άφα. Αυτό δεν σε ανησυχεί, συγγνώμη. Δεν σε ανησυχεί. Δεν σε ανησυχεί γιατί δεν θα πάει στο λέω. Θα πάει ρε σου, θα πάει στο Βόλο. Δεν θα πάει. Αύριο φεύγω μία η ώρα. Θα πάει στο Βόλο σου. Εγώ ξέρω και σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνω. Θέλω να σε δω σέλφι. Αλλά δεν το λέω. Με 10.000 παοξάκια από πίσω. Θέλω να σε δω σέλφι. Κανένα πρόβλημα γιατί οι παοξίδες είναι πολύ. Άντε. Μια χαρά άνθρωποι. Εντάξει. Όταν φοράει τις γόμες και πως του αρέσει. Πάει, γεια, γεια. Έλα, πάμε. Να πω ότι η εκπομπή είναι προσφορά από τη Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου θα βρείτε το Hyundai Tucson, απίστευτο, πολύ ωραίο. Με 18.990 ευρώ περισσότερα εκεί, στο 7ο χιλιόμετρο των Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 596-690. Ο Σον. Λοιπόν. Του Σον. Ο Σον. Λοιπόν, του Σον. Πενεύει λέει ο εισαγγελέας για τη δολοφονία θάνατος του οπαδού του ΠΑΟΚ κοντά στο Καφτατζόγλιο. Τι θα γίνει, τι θα πει, τι θα κάνουν εκεί με την αστυνομία, τι υλικό υπάρχει, δεν γνωρίζω. Απλά κινήθηκε αργά ο εισαγγελέας. Κινήθηκε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Υπάρχει επέμβαση των αρχών πάντως. Ακόμα εκεί. Δεν πρέπει για τα μάτια του κόσμου. Όχι, και χωρίς τα μάτια του πρέπει κόσμου. Να βρεθεί και αυτός. Ναι. Όχι, και να μην βρεθεί, αν βρεθεί, δεν έπρεπε να έχει κινηθεί ο εισαγγελέας. 100%. Πριν καταλήξει ο παδός. 100%. Άργησε λίγο ο εισαγγελέας. Καλημέρα. Σας ακούμε, καλησπέρα. Καλώς τον. Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Αληθώς, Ανέστη. Τι αληθώς. Όλοι ψεύδονται, όλοι είναι... Εμείς που έχουμε θείο που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, στα μεγάλα χρόνια του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός? Μήτρακας. Πάει ο Μήτρακας. Συγγενής του Μήτρακα είσαι? Συγγενής. Εξαίματος. 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 Να κάνεις καρδιακή, να κάνεις καρδιακή αυτή. Γιατί ο Σάκης μια χαρά είναι. Όχι καθόλου. Ποιος Σάκης? Ποιος Μήτρακας? Ποιος Σάκης Μήτρακας ρε άσχεται. Λοιπόν ο Νίκος ο Μήτρακας πέντε χρόνια. Αθανάσιος Βαδάς λέγουμε εγώ. Αθανάσιος Βαδάς λέγουμε δεν ξέρω πέντε χρόνια πριν πεθάνει ο Μήτρακας. Είχαμε μια, είχαμε μια κουβέντα στη Τζιμισκή. Κάπου διαφεύγες. Εγώ λέγουμε Αθανάσιος Μανδάνας. Είμαι ανιψιός του κυρίου Μήτρακα. Εκμητρός. Λοιπόν μην με μπερδεύεις και μην τρελαίνεσαι. Στα 60 πεθάναν όλοι οι Μήτρακες από έμφραγμα. Αυτό σου λέω. Καλά, θα σου πω ένα πράγμα. Να σκεφτούν λίγο όλοι αυτοί οι κύριοι που ασχολούνται με τον τελικό. Το βιολί του Καραγιάννη. Και ο Σεντόνιος του Champions League. Στο γιατρό το στέλνω εγώ, αυτός το Σεντόνι. Λέγε φίλε, λέγε, σ' ακούω. Και εκεί θα δούμε ποιος θα πάρει τον τελικό. 2-1-0-0. Ας δούμε εκεί τι θα συμπράξουν οι κύριοι πρόεδροι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για το Σεντόνι. Και ας σκεφτούμε ότι και καλύτερος ο ΠΑΟΚ να ανέφαγε 3 γκολ στην ΑΕΚ. Εμείς γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε ΠΑΟΚ, δεν περιαυτολογούμε ποτέ για τον ΠΑΟΚ και λέω ένα πράγμα. Το τελικό του κυπέλου θα τον πάρει η άμυνα, όπως τον πήρε χθες η Γιουβέντους. Ναι. Όποιος είναι καλύτερος αμυντικά σε επίπεδο άμυνας και χαφ θα πάρει το τελικό. Το αν κάνει ένα γκολ ο Πρίγιοβιτς ή αν κάνει ένα γκολ ο Μάνταλος, ο Άμπαλος κτλ. Αλλά ένας εξαίρετος χαφ που τρώει χιλιόμετρα. Η άμυνα θα δώσει τον κύπελο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τι ήθελα να του πω τώρα για το. Και μου λέει ο Μήτρακας, είμαι στεναχωρεμένος. Λέω γιατί πλησιάζω τα 60. Γιατί όλοι οι συγγενείς μου φύγανε από έμφραγμα στα 60. Έχουμε, λέει, θέμα κληρονομικό. Ρωτάω. Δεν το ξέρω, ρωτάω. Αν πήγαινε να κάνει ένα στεφανιογράφημα. Ό,τι και να έκανε, 60 χρονών πέθανε. Πέθανε 60 χρονών. Αν ξέρει το λόγο, μπορεί να το γλιτώσει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ο άνθρωπος μου λέει, ένας ωραίος κύριος με τα αρώματά του. Ωραίο παλικάρι αυτό και τα λοιπά, φίλος μου ήταν. Και πέθανε 60 χρονών και έμεινα άναυδος. Και στην επανομή πέθανε στο εξωγικό. Όλοι λέει στα 60 φύγαμε από καρδιά. Καλημέρα. Ναι. Γι' αυτό το ρώτησαν είσαι εξαίματος. Καλησπέρα σας. Καλώς. Του Λάκη του Πετρόπουλου που έφυγε στα 64 από καρδιά.
Μπαλονάκι, σταμάτα ρε, μπαλονάκι ο γιος, μπαλονάκι και η κόρη. Είναι κληρονομικά αυτά, αυτό του λέω. Καλημέρα φίλε. Και η τρέλα είναι κληρονομική. Και αυτά όλα. Έτσι, όλα. Πάμε, ναι. Μ' ακούς? Ναι, σε ακούμε, ναι. Λοιπόν, είστε καλά παιδιά, έχετε τη γνώμη σας. Καλά παιδιά, ναι. Καλά παιδιά δεν θέλω είμαστε. Θέλω να ακούσετε τη δικιά μου τη γνώμη. Να την πούμε, ναι. Και όλοι αυτοί που πήραν τηλέφωνο. Μάλιστα. Άμα είμαι λάθος, πες ρε φίλε, είσαι λάθος. Όχι, τι, θα σε ακούσω πρώτα. Α, μπράβο. Και εγώ από την Τούμπα είμαι και εσύ από την Τούμπα είσαι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο παίχτες καλοί και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ. Μπορεί να μου τις πεις? Ναι, βέβαια. Ποιος είναι? Ο ένας είναι ο Μάτος. Ο άλλος? Για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πολύ καλός. Ναι. Ο Τζίμιροτ. Άρα πρέπει να κερδίσει κάποιο. Ναι. Μπράβο. Για μένα οι καλύτεροι παίχτες ποιες είναι? Ποιοι? Μελισανίδης. Ναι. Και Σαββίδης. Ναι. Ποιοι είναι οι πιο καλός παίχτες από τους δύο? Θα δούμε στο χορτάρι με τον Κομίνη. Εγώ λέω ποιος καλός παίχτης υπάρχει από τους δύο αυτούς τους ανθρώπους. Δύσκολη η ερώτηση. Γιατί είναι πολύ πιο, είναι πολύ πιο έμπειρος ο Μελισανίδης. Και πιο πολύ λεφτά. Είναι πολύ πιο γαλαντόμος ο Σαββίδης. Αυτό. Εγώ είμαι 1000 χρόνια Ερακλής. Ρε φίλε, μαζί σου και εγώ Ηρακλής είμαι. Αλλά τι λέω είναι? Ότι ο ένας είναι πολύ πιο έμπειρος, ο άλλος είναι πολύ πιο γαλαντόμος. Εδώ επάνω θέλω απάντηση, εδώ πάνω ο καλύτερος από αυτούς θα κερδίσει. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Έτσι πιστεύω εγώ η γνώμη μου. Πάει τελείως. Τι έγινε. Πάει, πάει. Γεια σας. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς τον. Τι κάνετε, καλά είστε? Ακόμα είμαστε όρθιοι. Λοιπόν. Ναι. Με ποιον μιλάω, αν επιτρέπετε? Με τον Ραπτόπουλο μιλάς τώρα, ο κόκκινος κάθεται δίπλα και ακούω. Λοιπόν, θα πάω λίγα χρόνια πίσω, αν μου επιτρέπεις. Όσα χρόνια θες πάνε. Σε μια σιδερένια πρώτα κεντρικής εισόδου στο Κορδελιό. Ναι. Το θυμάστε την κυπαδάρα μας στο Μαρακανά, έτσι? Όχι, Μαρακανά, σκοτώνατε τον κόσμο στο ξύλο εκεί πέρα. Ο καλύτερος σκοτώνει τη μάνα του. Ναι. Το ξέρω, φίλε. Τι... Είσαι καλά, λεβέντη μου? Εγώ καλά είμαι, πέρασα και από το Κορδελιό, βγήκα όρθιος, καλά είμαι. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, αν θα με δεις, θα με θυμηθείς, θα με γνωρίσεις. Πρέπει να είσαι στα 51-52, λεβέντη. Κάτω από τα 50 είμαι. Εντάξει, αλλά είσαι μες στα κοινά και σε μάγκα. Ναι, είμαι στη δεκαετία του 80. Μάγκα δεν είμαι. Έτσι, έχω διαβάσει το μέτωπο σου, γράφει το τατού μάγκα. Τρίχες. Έλα τώρα. Λοιπόν, δεν μου λες, θα σου κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Άμα σου επιτρέπω, σου επιτρέπω. Γιατί να μη σου επιτρέπω? Πρέπει να είσαι ένας ήρωας, νομίζω εγώ. Εγώ είμαι ήρωας. Είσαι ήρωας ή κάνεις πολλές δουλειές εξ ανάγκης? Ναι. Εξ ανάγκης. Κάνεις δουλειές εξ ανάγκης. Ό,τι θες. Όχι. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί το λες? Με τον απέναντί σου. Τι έκανε? Σε βάζει με ντε και καλά να κάνεις εκπομπή. Ντε και καλά, με το ζόρι. Να σε καλά, λέτε. Καλή συνέχεια να έχετε. Σπόντα για σένα ήταν τώρα, αυτή δεν τη συζητάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι και τα τουάς που λέει μάγκας. Τι λέει, δάγκας ή τράγκας. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς, καλώς τώρα. Μη πειράζεις το φίλο μου τον κόκκινο δίπλα. Χρυσός άνθρωπος είναι. Έτσι, σε παρακαλώ. Χρυσός άνθρωπος. Και τι άστε να χωρεθώ εγώ τώρα τον άνθρωπο. Απλά τον ακούω δύο μέρες λίγο υποτονικό. Μεταλλική φωνή. Να σου πω γιατί στεναχωρέθηκε. Ναι, για τον Παοξή, για τον Οπαδό, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Δεν το νομίζω. Εγώ νομίζω ότι στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Αισθήματα του καθενός. Πήγα στο μπάσκετ. Χθες πήγα στο μπάσκετ, παιδιά. Απ' την αρχή μέχρι το τέλος είναι τόσο πολύ θυμωμένος ο λαός του ΠΑΟΚ. Ασχολήθηκε μόνο με το θάνατο του παιδιού. Καθόλου μα καθόλου με τον μπάσκετ. Με τι να ασχοληθεί, ρε φίλε? Θέλω να παρακαλέσω το λαό του ΠΑΟΚ να δείξει αυτοσυγκράτηση και να μην πάει εκδικητικά. Δεν θα βγει τίποτα. Αυτά τα καθόλματα που κάναν ό,τι κάναν, ας το βρουν από το Θεό. Γιατί δεν φταίνε αυτό οι οπαδοί του Ηρακλή να την πληρώσουν. Μα να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Και αυτός που και την πλήρωσε. Αδόστον. Δεν ήταν τίποτα το παιδί, ήταν άσχετο. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη εδώ. Μα συμφωνώ. Στην Καφρούπολη να πούμε και εντάξει. Εντάξει. Να φανταστεί αυτός ότι αυτός τώρα, σαν να πάω εγώ στην Κύπρο τώρα και να παίζει η Ομόνοια Κύπρου, ας πούμε, από ΕΛ και να πάω εγώ από μια γειτονιά που είναι της Ομόνοιας Κύπρου με τη φανέλα, φίλε, και να με την πέσουν έτσι από ΕΛ και να με κάνουν μπαούλο. Κατάλαβες? Δεν το ξέρω. Αν το έκανε ένας μισός ή τρεις, εγώ πιστεύω θα το βρει από το Θεό. Αλλά αυτές οι ιστορίες δεν έχουν λογική. Είναι παράνοια για μένα να οπλιστεί ένα χέρι για τις εταιρείες γύρω από το ποδόσφαιρο. Είναι παράνοια. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Εδώ δηλαδή μιλάμε τώρα μαζί, κάνουμε καλαμπούρι
και κάποιος όπλησε χέρι για αυτό το πράγμα. Όχι, αυτός ή αυτοί πρέπει να έχουν παραδειγματική τιμωρία από το Θεό, την έχουν σίγουρα. Αλλά δεν το συζητώ. Βλακίες λέει, ο Θεός δεν υπάρχει τώρα να δίνει τιμωρίες. Αυτά είναι θέματα ανθρώπινα. Άσε με τώρα εγώ. Θα μαχαιρώσω τον κόκκινο τώρα και με κάνει τα ο Θεός εμένα τώρα. Άσε καημένα τώρα. Άσε με καημένα τώρα, ναι. Δεν μου λες ρε Κώστα, στη ζωή μας όταν κάνουμε άσχημα πράγματα δεν τα βρίσκουμε μπροστά μας. Όχι, δεν τα βρίσκουμε ρε φίλε. Τι λες ρε φίλε μου, τι λες. Και καλό να κάνω και κακό να κάνω, το κακό θα το βρω μπροστά μου. Κάτι κακό θα βρω. Και το καλό θα το βρεις. Δεν ξέρεις ότι τα απρόπτα στη ζωή είναι δυσάρεστα και όχι ευχάριστα. Μου τυχε λέει ένα απρόπτο, λέει ένας. Τι έγινε ρε σύρα αυτό. Μου τυχε ένα απρόπτο. Δεν λέει ευχάριστο ή δυσάρεστο. Σίγουρα δεδομένο είναι ότι το απρόπτο είναι δυσάρεστο. Ας τους θεούς και τους δαίμονες τώρα σαν χλαμάρες. Πάμε επόμενη γραμμή. Τη βρει από τον Θεό τώρα και αυτή βρει από τον... Άιντε τώρα σαν χλαμάρες. Επόμενος φίλος, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Ένα κάθαρμα δηλαδή. Έχει κάνει, έχει ράνει, παθαίνει ένα έβραγμα, πεθαίνει σε 10 δευτερόλεπτα. Ένας καλός άνθρωπος που έχει βοηθήσει, έχει κάνει, έχει ράνει, πεθαίνει από καρκίνο σε 10 χρόνια. Ποιος Θεός μωρέ τώρα. Λέγε ρε φίλε, σαν χλαμάρες τώρα, του κόκκινου. Για λέγε ρε φίλε, σ' ακούμε. Ολλανδός είμαι. Ποιος Ολλανδός, αυτός λοιπόν που κυνηγούσε τον Καγιούλη και δεν τον έπιανε. Κύριε Καγιούλη, λοιπόν, τελειώσατε. Το πούλο. Άλλος Ολλανδός είσαι εσύ. Εγώ είμαι Ολλανδός από την Ιτρέχα. Α, είσαι καλά. Ένα παλικάρι που πήρε πριν, ναι, και γύρισε είπε για την εκδρομή που κατέβασε ο ΠΑΟΚ τότε που κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα. Ναι. Όντως τα εισιτήρια δεν είχαν πουληθεί ολόκληρα, όντως. Αλλά μη γυρνάει τώρα και με λέει ότι ποια εκδρομή και τι εκδρομή. Γιατί αυτούν όταν κατέβηκαν αυτοί κάτω στην Αθήνα, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν από 40 μέχρι 80, σηκώθηκαν και τους νεκρούς για να πάνε. Ναι, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό οι Αριανοί να έχουν πιο γυρασμένο λαό. Αφού οι νέοι γίνονται άλλες ομάδες. 54-64 χρόνια έχει να πάρει κύπελο. Δεκτό, το καταλαβαίνω. Να σηκωθεί και ο νεκρός να το πανηγυρίσει. Αλλά μην γυρνάει και με λέει να ασχολείται τώρα με συγκρίνει εμένα ο γείτονας με αυτόνα. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Όπως και είδα τώρα με την ΑΕΚ, κατέβηκαν κάτι στο λεωφορείο με το Στομάτι με τον Γαύρο, κατέβηκαν κάτω και σε κάθε λεωφορείο ήταν από 10-15 γκόμενες μέσα. Για ρωτήστε, εμείς όταν κατέβηκαμε κάτω είχαμε γυναίκες μαζί. Και εγώ σε παραδέχομαι ρά που γυρνάς και λες ότι για να ξαναγίνει τούμπα καμίνι, έξω γυναίκες. Πρέπει να πατάει γυναίκα. Γυναίκα δεν πρέπει να πατάει. Έτσι. Για μένα, άποψή μου. Και συμφωνώ. Δεν θέλω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όχι ότι θέλω το δικό μου, θέλω να μέσω γήπεδο να παίζετε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εγώ σου λέω την άποψή μου, έτσι. Και εκτός γήπεδου να παίζετε ελληνικό, παλιό, καλό ποδόσφαιρο. Mm. Άποψη ενός. Αλλά τώρα μην γυρνάει και με λέει ο κάθε γείτονας πώς ήταν όταν κατέβηκαν. Καλή σας μέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Επόμενο. Καλησπέρα Κωστάκη και Κόκκινα. Για τον Παναγιώτη. Τι κάνουμε, καλησέρ και ρητό τα ανέψικα από μένα. Είσαι εθνίσκος, ναι. Κόκκινε, έλα. Αυτό που έγινε με το παιδί, δεν θέλει τώρα ο παλό του Ηρακλή να πάει φυλακή. Όποιος και αν το έκανε πρέπει να πάει φυλακή, εννοείται. Μπράβο. Σε το μπάσκετ που πήγα εγώ, ΠΑΟΚ Παλατάκι, δεν βλέπανε το ΠΑΟΚ, όλοι κλαίγανε για το παιδί, τον Άστο. Λογικό είναι. Όλοι. Και ένα άλλο σήμερα το Παλατάκ πάλι τα σηκώσει με την κούπα του πρωτατήματο. Δεν μου λες το Βόλο θα έρθεις. Το Βόλο. Ναι. Δεν πάει ο Διαμαντής γιατί έχει χάμο. Ποιον παντρεύει κανένα παιδί του. Και έχει πολλά πυλάκια από τον Μπουμπού, τον Μιχάλη. Τι κάνει αυτός με τη Van Cleef την κολόνια, τη βάζει ακόμα, πες το, τη βάζει. Την κολόνια τη βάζει ακόμα λέει. Τη Van Cleef, τη βάζει ε. Έχει αποθυματικά μέχρι το 2028. Έχει γάμο, παντεύεται η ανιπιά του. Δεν το πιστεύω ότι ο Διαμαντής δεν θα πάει στο τελικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, αλήθεια. Αφού πενιντάρισε ρε ο κολόγερος, τι να πάει. Τι πενιντάρι, μόνο. Παραπάνω είναι. Τι πενιντάρι. Κωστάκι. Ναι, αγόρι. Έτσι που σε είπα, όλοι χθες κλαίγανε για το παιδί. Τι λέγανε άλλο. Τίποτα, κλαίγανε. Γεια σου όμορφε, γεια, παρακαλώ. Καιρό εγώ να το δω στην Τούμπα, τον Παναγιωτάκη. Ήταν αυτός που σε κομπανούσε. Έρχεται ο Παναγιωτάκης εκεί. Παράτε τον. Εκεί που γράφω, πα!
Γιατί βαράζει ρε Παναγιωτάκη, απ' αγάπη. Κέρασε με ένα σάντουιτς τώρα. Μας δέρνει, το κερνάμε και σάντουιτς. Έλα φίλε, ναι. Καλώς το να. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το να. Από Κρήτη τηλεφωνώ. Ναι. Παοκτζής είμαι. Παοκτζής από Κρήτη, ε. Ναι, ποια ναι, ναι. Πόλη. Θα ήθελα, από Ρέθυμνο. Ρέθυμνο, μάλιστα. Θα ήθελα να γίνει ο τελικός εδώ, αλλά τέλος πάντων δεν έγινε. Εσύ είχα ξαναπάρει μια φορά βράδυ, γιατί είναι το ωράριό μου τέτοιο που ξεκινάω δουλειά στις 5 και τελειώνω 2 ώρα πάει. Οχ, ναι. Επειδή ακούω πολλά και από δικούς μας και κυρίως και από τους ΑΕΚτζήδες σχετικά με την αξία και την ποιότητα του ρόστερ, ρε παιδιά, υπάρχουν και επίσημα χαρτιά, επίσημα στοιχεία όπως έχει το Transfermarkt που λέει την αξία του κάθε ρόστερ. Όχι φίλε μου, το Transfermarkt λέει τη χρηματιστηριακή αξία. Ναι, ακριβώς, μα σου μιλάω γι' αυτό, δεν σου μιλάω για το τι θα γίνει στον αυτό αγώνα. Είναι αυτό, μια καταγραφή αυτό, του budget της ομάδας. Αυτό, εντάξει, αυτό ναι. Το Transfermarkt είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο θα δούμε στο χορτάρι. Ναι, 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 μα δεν σου λέω αυτό και ούτε και θα υπάρξει η έκβαση του αγώνα σχετικά με τους αριθμούς αυτούς, ούτε η έκβαση του αγώνα θα φέρει. Η ΑΕΚ με λιγότερα χρήματα, με πολύ λιγότερα χρήματα, είναι το ίδιο ανταγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ αλήθεια. Περισσότερα ξοδέψει για αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή όχι, το μαγαζί είναι... του ΠΑΟΚ είναι πιο έτσι. Πρόσεξε, Κωστή, ναι. Δεν είναι πόσα έχει ξοδέψει, είναι η αξία των παικτών τη δεδομένη χρονική στιγμή, η οποία μετά τον τελικό μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά συν πλην 1 εκατομμύριο σε κάθε ομάδα. Και υπάρχει και κάτι πιο βασικό ακόμα, αν μου επιτρέπεις. Ναι, βεβαίως. Ότι αν τα λεφτά παίζανε μπάλα. Ναι. Ήταν δεδομένο ότι η ομάδα που δίνει τα περισσότερα χρήματα θα πάρει και το τρόπαιο, το πρωτάθλημα, οτιδήποτε. Γρηγόρη, δεν διαφωνώ. Σου λέω όμως ότι η αξία συγκεκριμένων ομάδων. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 60 εκατομμύρια και έχει πέσει στα 44 μετά τις πωλήσεις που έκανε. Ο ΠΑΟΚ είναι στα 40. Ο Παναθηναϊκός είναι εκεί γύρω στα 29 και η ΑΕΚ είναι στα 24. Φίλε, το τραγικό είναι. Και κάτω από 24. Το τραγικό είναι άλλο. Το οποίο δεν έχει σχέση με αυτό που λες, αλλά έχει. Έχει ή δεν έχει. Δεν έχει σχέση, αλλά έχει και θα καταλάβει ο κριτικός, γιατί κριτικός και αν μην καταλαβαίνει δεν υπάρχει. Δεν είμαι κριτικός, αλλά μένω στην Κρήτη. Λοιπόν. Κριτική είναι τρελή όλη. Όταν ακούς ρε φίλε να σου λέει άλλος την πήκα και 10 εκατομμύρια ευρώ μέσα φέτος, ειλικρινά χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Θα γίνει λογιστικά κόκκινο, μην τα πιάνεις. Κατάλαβες. Αυτά είναι λογιστικά, μην τα πιάνεις. Όταν σου λέει ο άλλος μπήκα και 10 μέσα, λες ρε φίλε. Είναι λογιστικά, μην τα πιάνεις. Μας ακούν λογιστές, ξέρουν τι γίνεται. Εγώ δεν πουλάω τρέλα. Όχι, ξέρεις τι γίνεται, αλλά τρελαίνες. Να είσαι καλά. Ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έναν τελευταίο, ναι. Πάρ' τον τελευταίο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, να πούμε λίγο, καταρχήν σήμερα 7 η ώρα Παλατάκι στο Βόλεϊ το σηκώνουμε. Ένα το κρατούμενο αυτό. Βόλεϊ, ναι. Ναι. Βόλεϊ κάνουμε το τρίτο συνεχόμενο σωστό, και σωστό. Χτίζουμε τη δικιά μας, ξεκινάει από μίνι αυτοκρατορία και όσο πάει. Όσο πάει, έτσι. Βέβαια. Από εκεί και ύστερα μετά για το συμβάν το οποίο έγινε, το οποίο το μάθα χθες εντελώς τυχαία, ναι. Για το παλικάρι αυτό. Δεν θα το μάθαινες γιατί το πνίξανε λίγο εδώ δεξιά το και αριστερά. Πνίξανε λίγο. Ναι. Κακώς το πνίξανε λέω εγώ γιατί είναι δημοσιογραφικό κομμάτι μιας δουλειάς και είναι δυσάρεστα, ευχάριστα, ευτράπελα, αστεία, σοβαρά. Είναι μέσα στη ζωή δυστυχώς και αυτά. Εγώ ήμουν αντίθετος να θαυτεί. Έπρεπε να παρουσιαστεί και όσο και αν θάψεις κάτι, όταν συμβεί, παρουσιάζεται γρήγορα ή αργά. Σ' ακούω τώρα. Το θέμα είναι ότι καταρχήν στα πανεπιστήμια μέσα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή μέχρι τώρα, το οποίο αυτός ο χαμός που γίνεται εκεί πέρα μέσα, ας πούμε, σε πολλούς τομείς πρέπει να σταματήσει να συμβαίνει πλέον. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τα πανεπιστήμια να υπάρχει μια ανομία εκεί πέρα μέσα και ένα καθεστώς έτσι θελικό. Το οποίο ουσιαστικά είναι και ένας μορφής, ας πούμε, φασισμός αυτό το οποίο συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Και αφετέρου θεωρώ ότι θα πρέπει να ενεργήσει γρήγορα η αστυνομία, οι αρχές, η ασφάλεια, δεν ξέρω ποιοι, να βρεθούν οι ένοχοι για το συμβάν αυτό. Ξέρεις θα σου πει ο αστυνομικός, τώρα που ακούει. Θα σου, ναι. Έχω πιάσει εκατοντάδες τέτοιους, τους πήγα στον εισαγγελέα. Και το νόμος ναι. Τους έβγαλε έξω. Δηλαδή νιώθει λίγο μαλάκας ο αστυνόμος που κάθεται. Κατάλαβες, συγγνώμη που μιλάω. Ναι, όχι. Καταρχήν δεν πρέπει με τίποτα να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Όχι, τι φταίει ο άνθρωπος αυτός. Δεν φταίει σε τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος θέλει και ψυχολογική υποστήριξη τώρα γιατί. Εννοείται. Και γι' αυτό που είπες πριν, Κώστα, υπάρχει μία λέξη αυτοδικία και μια άλλη λέξη που λέγεται αντίπεινα. Υπάρχουν σίγουρα αντίπεινα για αυτό που έγινε.
Δεν ξέρω τώρα αν είναι οι Ηρακλειδείς ή οι Αργιανοί αυτοί που το κάνουν αυτό το πράγμα. Ας τα βρούνε μόνοι τους που λέγει ο Κόκκινος, ότι αυτές οι πράξεις, δημιουργούν αντιδικίες, είναι... Εννοείται. Είναι... Αν δεν πιαστούν οι άνθρωποι και δεν τιμωρηθούν, πρέπει να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο το αίσθημα δικαιοσύνης. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ας πούμε. Μακάρι να πιαστούν αυτός ποιοι είναι αυτοί. Δεν μπορούμε να μιλάμε στον αέρα για βεντέτα. Όχι, δεν είπα αυτό, ρε Κόκκινε. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πρέπει να λειτουργήσει ο νόμος, να πιαστεί ο άνθρωπος, γιατί αν δεν πιαστεί, θα δημιουργηθούν πιθανόν αντιδικίες. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Τι όχι, όχι, αυτό είπε. Όχι, όχι. Και ότι πρέπει να υπάρχει. Από το πρέπει μέχρι το θα υπάρχει έχει διαφορά. Θα υπάρχει και. Όχι, κοίταξε να δει, θα υπάρχει. Δεν το υιοθετεί. Σε προστατεύω με αυτό το παιδί. Πρέπει να λες. Όχι, δεν πρέπει. Υποθέτεις ότι πιθανόν. Φίλε, θέλουμε να φυλάξουμε τον κόλο μας τώρα, κατάλαβες, γι' αυτό το λέει ο Κόκκινος. Όχι, εγώ να το πω διαφορετικά. Άστο να πάει στο διάλογο, κλείσε. Άστο, καταλάβαμε. Άστο. Δεν θέλουν να μπλέξουν σε τέτοια θέματα, δεν τα αναδεικνύουν, τα κάνουν. Το ότι ζούμε σε ένα κράτος το οποίο, ας πούμε, έχει έναν υπουργό ο οποίος έχει βγάλει ένα νόμο και τον εγκληματία τον υποθάλπτη, αυτά θα δημιουργούνται συνέχεια. Και ο αστυνομικός. Στην πιάτσα, ξέρεις τι λέει, εγώ τους πιάνω για ναρκωτικά, για όπλα, για χασίσια, για ιστορίες και τους βγάζουν οι δικαστές. Έτσι λένε οι αστυνομικοί, δεν τα λέμε εμείς. Μαρίνα Μπίκου και αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι για Λαμά και Δήμου. Ότι Δήμου την έβαλες τελευταία τώρα. Παλιά την έβαζες πρώτη. Τα βάζω, δηλαδή, όποια σειρά και να πω, κάτι θα έχεις να πεις. Εντάξει, γι' αυτό το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή έχω κάτι να πω. Το λέω κι εγώ. Επειδή